Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, 5 Ιουλίου του 2024. Θα είμαστε μαζί και σήμερα για δύο ολόκληρες ώρες και θα σας κρατήσουμε συντροφιά, αλλά και θα σας ενημερώσουμε για όλα όσα συμβαίνουν. Πάντα βρίσκεται κοντά μας ο Βαγγέλης Σαρής εδώ για να δούμε όλα τα νέα της ημέρας, όλη την επικαιρότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέχρι και αυτή την ώρα. Βαγγέλη μου, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο και αφορά τον Φρέντι Μπελέρη. Οι αλβανικές αρχές λοιπόν καθαίρεσαν από την δημαρχία τον Φρέντι Μπελέρη, από την δημαρχία της Χιμάρας, από δήμαρχο της Χιμάρας. Τον καθαίρεσαν η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, συνεδρίασε σήμερα, παρέστηκε ο ίδιος. Απαρέστη, δηλαδή, βγήκε για λίγο από τη φυλακή που ακριβώς, προκειμένου να παραστεί στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, η οποία και αποφάσισε την καθαίρεσή του, με αποτέλεσμα αυτό που έπεται πλέον και δρομολογείται είναι η νέα εκλογική διαδικασία για την περιοχή της Χιμάρας. Μάλιστα. Άρα θα γίνουν εκ νέου εκλογές στην περιοχή. Ήταν κάτι, αλήθεια είναι, το οποίο ανέμεναν πολύ να συμβεί. Θυμίζουμε ότι ο Φρέντι Μπελέρης έχει εκλεγεί ευρωβουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Εξελέγει 14 Μαΐου, θυμίζουμε, του 2023, δύο μέρες πριν όμως είχε συλληφθεί με την κατηγορία ότι εξαγόρασε ψήφους. Μάλιστα. Αυτή ήτανε και αυτό είναι. Αυτή είναι τώρα η τελευταία το αποτέλεσμα εξέλιξη σε ό,τι αφορά την υπόθεση Μπελέρη. Κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα να δούμε εκτός συνόρων, γιατί σάρωσαν κυριολεκτικά οι εργατικοί στις εκλογές που έγιναν στη Μεγάλη Βρετανία. Κύριε Στάρμερ, ήρθε να επιβεβαιώσει με τους εργατικούς τις δημοσκοπήσεις του όλου του προηγούμενου χρονικού διαστήματος. Λοιπόν, οι εργατικοί σάρωσαν, αναλαμβάνουν πλέον την εξουσία, καταποντίστηκαν κυριολεκτικά οι τόρες συντηρητικοί του Ρίση Σούνακ, του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος πριν από λίγο, έχω να σου πω, Βαγγέλη, από το νούμερο 10 της Downing Street, υπέβαλε την παρέτησή του, όχι μόνο από την Πρωθυπουργία, που επίσημα το έκανε μεταβαίνοντας μετά στον βασιλιά Κάρολο, αλλά και από την ηγεσία των Τόρις. Όπως είπε, θα παραμείνει. Βλέπουμε τον Σούνακ. Αυτός είναι ο Ρίση Σούνακ, ο πρώην πρωθυπουργός, ο μέχρι τώρα πρωθυπουργός, ο μέχρι σήμερα. Και όπως είπε, θα παραμείνει στην ηγεσία του κόμματος μέχρι να οριστεί ο αντικαταστάτης του. Ζήτησε συγγνώμη, είπε ότι εξέλαβα ακριβώς, άκουσα μέσω του εκλογικού αποτελέσματος την οργή και τον θυμό των ψηφοφόρων. Ήταν ήδη αργά, ακριβώς. Ζήτησε συγγνώμη και από τους συνεργάτες του και από το Υπουργικό Συμβούλιο. Βαγγέλη, 11 πρόσωπα από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Και η πρώην Πρωθυπουργός, η Λιζ Τρας, δεν κατάφεραν να διατηρήσουν την έδρα τους. 11 είναι εκτός κοινοβουλίου. 11 υπουργοί. 11 υπουργοί δεν κατάφεραν να κρατήσουν μεγάλος την έδρα τους και να επανεκλεγούν. Μεγάλος θρήνος. Να καταλαβαίνετε πήρε τι έγινε όλο αυτό το διάστημα που ήταν πολύ. Ήταν 411, έγιναν 412 πριν από λίγη ώρα, σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα. Οι έδρες που καταλαμβάνουν οι εργατικοί, 412 από τις 650 συνολικά του Κοινοβουλίου έχουν κατακτήσει οι εργατικοί. Όταν λέμε εργατικοί, για να ξέρει και ο κόσμος, εννοούμε σοσιαλδημοκράτες, κεντροαριστεροί, τι ακριβώς είναι στο κέντρο, ας το πούμε. Είναι ακριβώς προς τα εκεί. Παρ' όλα αυτά, το σίγουρο είναι και με βάση τα ζητήματα που υπάρχουν τώρα στην οικονομία, ότι θα κινηθούν προς το κέντρο και προς τα δεξιά, όπως κάποιοι εκτιμούν αναλυτές στην Μεγάλη Βρετανία. Είναι αρκετά τα ζητήματα που, που έχουν δημιουργηθεί σε συνέχεια του Brexit, της επιλογής του Brexit, να σου πω, και όλα όσα ακολούθησαν και στη συνέχεια. Και δεν ξέρουμε αν οι εργατικοί έχουν μια διαφορετική στάση σε ό,τι αφορά το Brexit, έτσι, το πώς δηλαδή θα το αντιμετωπίσουν από εδώ και πέρα, ή αν θα υπάρξει νεότερη σκέψη να, αν μπορέσουν και αν υπάρχουν αυτές οι δικλίδες, έτσι, να επιστρέψουν στη μεγάλη πολύ ευρωπαϊκή οικογένεια. Πολύ το θέτουν αυτό το ζήτημα. Η αλήθεια είναι, παρόλα αυτά, δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί είναι πολύ να εξελιχθεί είναι και να δρομολογηθεί μάλλον εύκολα, όπως καταλαβαίνουμε ακριβώς. Παρόλα αυτά, έχει πολλά. Και ο Στάρμερ, αυτό που είπε, είναι ότι δεν έχω κάποιο μαγικό ραβδάκι προκειμένου την επαύριο να λύσω όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Παρόλα αυτά, μίλησε για μια αλλαγή σελίδας για τον τόπο, για την χώρα και ότι θα κάνει ό,τι είναι εφικτό προκειμένου ακριβώς να αντιφέρει στον ίσιο δρόμο. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το γνωστό NHS, είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα και τις σημαντικότερες προκλήσεις που ήταν το νούμερο ήταν ένα. Ήταν η κορονίδα. Ακριβώς. Της το είχαν για παράδειγμα. Παράδειγμα προς μίμηση. Όλος ο κόσμος, Αγγλίας, όχι μονάχα η Ευρώπη, ολόκληρος ο πλανήτης είχε το Βρετανικό Σύστημα Υγείας ως παράδειγμα προς μίμηση. Και ξέρετε πόσοι Έλληνες ασθενείς πηγαίναν
και κάνανε χειρουργία ανοιχτής καρδιάς στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί τα κάλυπτε τότε το ΙΚΑ, το παλιό ΙΚΑ. Πάρα πολλές χιλιάδες. Για να λάβουν την καλύτερη δυνατή νοσηλεία. Γιατί όταν εδώ δεν υπήρχαν, ας πούμε, ακόμα τα bypass. Τώρα είναι τίποτα, καθημερινότητα στην Ελλάδα. Το Χέρφιλ το ξεχνάς. Το Χέρφιλ. Ποιος θα το ξεχνούσε. Βέβαια. Έτσι. Όχι λοιπόν, πολύ παλιά. Όχι πολύ παλιά, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν και αυτό κάποτε στη ζωή μας. Σε λοιπόν, συνέχεια, ναι. Του Ρίσι Σούνακ που πήγε στον Βρετανό βασιλιά, στον Κάρολο, θα μεταβεί στη συνέχεια ο κύριε Στάρμερ, προκειμένου να λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και να προχωρήσει Μάλιστα. τη διαδικασία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και κυρίως να κάνει αυτά που δεν έκανε ο προκατοχός του. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, Ευαγγέλη μου, με αυτή την υπόθεση του γνωστού τραγουδιστή, με την οποία κατηγορείται για μεγάλη φοροδιαφυγή. Για μεγάλη φοροδιαφυγή από την αρμόδια επιτροπή ακριβώς, η οποία εξετάζει και κρίνει. Είναι πολύμηνη η έρευνα στην οποία η αρμόδια επιτροπή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και την νομιμοποίηση χρημάτων που προέρχονται από εγκληματική, που έχουν εγκληματική προέλευση. Μετά από πολύμηνη λοιπόν έρευνα, οδηγήθηκε στο συμπέρασμα αυτό, το οποίο οδήγησε εν συνεχεία στην δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του συγκεκριμένου γνωστού τραγουδιστή για φοροδιαφυγή ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Παρότι κυκλοφορεί το όνομα του συγκεκριμένου τραγουδιστή, εμείς δεν το λέμε. Όχι. Έτσι, για λόγους ευνόητους, με την έννοια δεν έχει δοθεί επίσημα από τις αρχές και άρα γι' αυτό το λόγο δεν λέμε το όνομα του συγκεκριμένου τραγουδιστή. Είναι, παρόλα αυτά είναι λίγο περίεργο, γιατί βλέπουμε και στον έντυπο τύπο αλλά και στον ηλεκτρονικό να φιγουράρει κανονικά και φωτογραφία και το όνομά του. Ακριβώς. Για τον έντυπο τύπο, αλλά για τον διαδικτυακό και άλλο για τις τηλεοράσεις. Και γι' αυτό οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί. Πιστοί στη διοντολογία. Σε ακριβώς. κάθε περίπτωση, λοιπόν, αυτό το οποίο οι πληροφορίες που έχουμε από την αρμόδια αρχή είναι ότι ακριβώς ερευνάται η περίπτωση φοροδιαφυγής ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Φέρεται σε βάθος πενταετίας να δήλωνε ποσά τα οποία έφταναν έως και τις 50.000 ευρώ. Φέρεται να είναι οι πληροφορίες της αρχής ετήσιο ως ετήσιο εισόδημα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο οποίος βγήκε σήμερα το πρωί, μία ήταν η χρονιά που δήλωσε αυτό το ποσό ως εισόδημα και υπήρχε συγκεκριμένος, είπε, λόγος γι' αυτό. Ο ίδιος ο τραγουδιστής εξέφρασε την πικρία του, να σου πω, Βαγγέλη. Είπε ότι χωρίς να γνωρίζω τίποτα, απροειδοποίητα, κάποια στιγμή ήρθε αυτή η δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας και δεν εκλήθην, ούτε μου δικαιολόγησε κανείς το γιατί συνέβη αυτό, αλλά ούτε και εκλήθην προκειμένου να αποδείξω ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Και μάλιστα μίλησε ουσιαστικά για διαπόμπευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τον τρόπο αυτό. Μένει να δούμε, γιατί δεν έχει λάβει, όπως και οι συνήγοροι του είπαν, την δικογραφία ακόμη. Αφού λάβουν την δικογραφία, θα μεταβούν, θα οδηγηθούν ενώπιον του οικονομικού εισαγγελέα, στον οποίο θα δώσουν τις εξηγήσεις τους και αν οι εξηγήσεις είναι αυτές που πρέπει. Βέβαια. Θα πρέπει να λήξει η υπόθεση. Διαφορετικά θα ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και τη 47χρονη στην Κρήτη. Τι έχει γίνει με αυτή την γυναίκα. Εκεί μιλάμε για ένα ζευγάρι το οποίο είχε απασχολήσει πάλι πριν από μερικές εβδομάδες συγκεκριμένη επίθεση. Δηλαδή, ο σύζυγος, ο οποίος είναι 49 ετών, Βαγγέλη, πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, στα Χανιά είναι η υπόθεση αυτή, ζει το ζευγάρι, πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε ξυλοδαρμό από την 47χρονη σύζυγό του. Δύο χρόνια μικρότερος από τη σύζυγό του. Είναι δύο χρόνια, όχι, δύο χρόνια μεγαλύτερος. 49χρονος αυτό, 47χρονη η γυναίκα. Μάλιστα. Τώρα, και κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό του από τη σύζυγό. Κατήγγειλε ξυλοδαρμό από την σύζυγο. Μάλιστα. Και τώρα υπήρξε, μερικές εβδομάδες μετά τώρα, λοιπόν, υπήρξε συνέχεια, οδηγήθηκε και πάλι στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί την κατήγγειλε, δήλωσε μάλιστα την πρόθεσή του να ασκηθεί δίωξη σε βάρος της για εξύβριση, για απειλή, καθώς όπως λέει την κρατούσε μαχαίρι και τον απειλούσε με αυτό, ενώ στον άντρα η γυναίκα συνελήφθη. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα αντιμετωπίζοντας τις αντίστοιχες κατηγορίες όταν πρόκειται για διαφορετικό φύλο. Περί ενδοοικογενειακής βίας. Δεν υπάρχει φύλο εδώ, σίγουρα, όπως καταλαβαίνουμε. Και στον άντρα, μάλιστα, θα ζητήσει και το panic button. Όχι, το ζήτησε ήδη και έχει εγκατασταθεί στο κινητό του από τους αρμόδιους αστυνομικούς στο τμήμα στο οποίο έκανε την καταγγελία. Του πρότειναν να του εγκαταστήσουν το panic button στο κινητό του. Το δέχθηκε, το ζήτησε, του το εγκατέστησαν. Άρα ο άντρας, η γυναίκα έχει συλληφθεί. Ο άντρας είναι με το panic button εγκατεστημένο στο κινητό.
αυτοκίνητό του, προκειμένου αν ξανααντιμετωπίσει τέτοιο φαινόμενο ενδοοικογενειακής βίας, να το πατήσει και άμεσα να σπεύσουν οι αστυνομικές αρχές. Άρα, έχουμε να κάνουμε καθαρά με ζητήματα που σχετίζονται καθαρά με την πράξη της βίας και όχι με το φύλο, έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε με την έξαρση του κορονοϊού. Θυμόμαστε όλοι που μας είχε πει η κυρία Παγώνη εδώ, πριν από λίγες ημέρες, ότι πράγματι υπάρχουν οι έξαρση στον κορονοϊό. Πράγματι αρχίζουν και τα νοσοκομεία και δέχονται κόσμο από κορονοϊό. Τι ακριβώς, Βαγγέλη, μου συμβαίνει τώρα? Η θετικότητα έχει αυξηθεί σύμφωνα με και τα τελευταία στοιχεία, τα εβδομαδιαία που ανακοινώνει αναεβδομάδα ο ΕΟΔΗ. Έχει αυξηθεί λοιπόν η θετικότητα αρκετά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι νέες εισαγωγές, να πούμε ότι ήταν 472 στα νοσοκομεία όλης της χώρας, όταν τις προηγούμενες όλες εβδομάδες ο μέσος όρος ήταν στις περίπου 300. Οι 300 εισαγωγές γίνανε 472 και όταν πέρυσι τέτοια εβδομάδα του έτους, το 2023, ήταν μόλις 182. Είχαμε 5 διασωληνώσεις, ήταν 3 τις προηγούμενες εβδομάδες. Συνολικά 8 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένα με την λίμωξη COVID-19. 22 θανάτους είχαμε. Ο μέσος όρος, να πούμε, τις προηγούμενες εβδομάδες ήταν 8. Άρα και οι θάνατοι βλέπουμε να έχουν μια αυξητική τάση. Αυτό πάντως που λένε οι γιατροί είναι σε κάθε περίπτωση ότι δεν είναι τόσο σημαντικά τα προβλήματα που δημιουργεί αυτό καθ' αυτό ο ιός, ο SARS-CoV-2, η λίμωξη αυτή, η COVID-19, αλλά με τα υποκείμενα νοσήματα μαζί αρχίζουν και δημιουργούν ζητήματα, οδηγούνται οι άνθρωποι, οι ασθενείς στα νοσοκομεία και κάποιοι από αυτούς χρειάζεται να διασωληνωθούν ή και χάνουν τη ζωή τους. Επίσης, στα αστικά λύματα έχουμε μεγάλη αύξηση του φορτίου του ιού, ακριβώς σε 6 από τις 10 περιοχές που ελέγχονται, έχουμε αύξηση. 3 έμειναν σταθερές, μόλις μία είχαμε μείωση. Για και τέλος, προσέχτε λιγάκι, για να μαζευτούμε σιγά-σιγά. Το θετικό είναι ότι είναι σε πολύ χαμηλά γιατί επίπεδα πλέον. Είναι η νέα παραλλαγή, μας έλεγε και η κυρία Παγώνη. Βεβαίως. Είναι η νέα παραλλαγή, η οποία εντοπίζεται όλο και πιο συχνά. Έχει και αυτή η αυξητική τάση. Να πούμε ότι το θετικό είναι ότι είναι σε χαμηλά επίπεδα η γρήπη, γιατί δίνει ο ΕΟΔΗ και για τα υπόλοιπα αναπνευστικά ζητήματα που αφορούν. Πρώτον, η γρήπη βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και η θετικότητα παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή, όπως και ο συγκητιακός, ο ιός, ο RSV. Επίσης, δεν είχαμε νέα κρούσματα. Παρ' όλα αυτά, με τον κορονοϊό, νομίζω ότι λίγο πολύ, Βαγγέλη, το βλέπουμε όλοι στο περιβάλλον μας. Επαγγελματικό, οικογενειακό, φιλικό. Και ακούμε οικογένειες, συγγενείς μας, ενώ και τα λοιπά. Είμαι θετικός. Οι περισσότεροι το περνάνε με κάποια μικρή ενόχληση, με ένα βιχαλάκι, με κάποια ζητήματα. Προσοχή, έτσι και λοιπά. Προσοχή λοιπόν. Χωρίς προβλήματα, εκεί να παραμένει, αυτό είναι το σημαντικότερο. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε και πάλι. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε και όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Φακής μας περιμένει εκεί. Γιώργο μου, καλό σου μεσημέρι. Θέλω να τον δούμε. Καλό σου μεσημέρι. Είσαι στην Θεσσαλονίκη, στην πολύ ωραία αυτή πόλη, την αγαπάμε πάρα πολύ. Τι γίνεται, τι νεότερα υπάρχουν εκεί? Καλησπέρα, Βαγγέλη, εδώ από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Έχουμε αρκετές ειδησούλες για σήμερα. Καταρχάς, λύθηκε, μπορούμε να το πούμε πλέον αυτό, λύθηκε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο τους τελευταίους μήνες απασχολούσε πάρα πολύ κόσμο, απασχολούσε και πάρα πολλούς επιχειρηματίες, φυσικά και στα νησιά των Βόρειων Σποράδων. Από σήμερα ξεκίνησε η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις Βόρειες Σποράδες, με την Σκιάθο, με την Σκόπελο. Και δεν είναι κάπως αργά, βρε Γιώργο μου, αυτό? Αν σκεφτούμε, Βαγγέλη, πραγματικά είναι αργά χρονολογικά, αλλά αν σκεφτούμε ότι τους προηγούμενους μήνες υπήρχε ακόμα και η φήμη στην περιραίους ατμόσφαιρα ότι δεν θα υπάρξει ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις Βόρειες Σποράδες, καταλαβαίνουμε ότι έστω και την ίστατη στιγμή δόθηκε λύση, ξεκίνησαν από σήμερα τα δρομολόγια και από την Δευτέρα ουσιαστικά θα εκτελούνται κανονικά κάθε μέρα εκτός της Πέμπτης και της Κυριακής θα υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση με ένα πλοίο που θα ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη και θα πηγαίνει στα 3 νησιά των Βορείων Σποράδων. Καταλαβαίνουμε ότι η Θεσσαλονίκη, η Βαγγελή, δεν είναι σαν την Αθήνα, δεν έχει πληθώρα νησιών. Καταλαβαίνουμε ότι ως παρατηρηστικά μέρη υπάρχει η Καλκιδική, υπάρχει η Καβάλα, υπάρχει και η Πιερία, αλλά από νησιά πέραν της Θάσου είναι μόνο οι Βόρειες Σποράδες σε κοντινή απόσταση. Δεν μπορεί να φτάσει ένα πλοίο στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα κτλ. Όπως αντίστοιχα ισχύει στην Αθήνα. Και πλέον από σήμερα λύθηκε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, καθώς πάρα πολλοί Θεσσαλονικείς θέλουν να πηγαίνουν είτε για τις διακοπές τους, είτε έστω για ένα Σαββατοκύριακο στις Βόρειες Σποράδες, Βαγγέλη. Μάλιστα.
Άρα λοιπόν ξεκινούν από σήμερα οι εκτοπλοϊκοί σύνδεσεις Θεσσαλονίκης με τις βόρειες σποράδες, έστω και αν έχουμε 5 Ιουλίου και δεν έγινε αυτό νωρίτερα, για τους λόγους που μας εξήγησες. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο υπάρχει από την όμορφη αυτή πόλη που είσαι. Ένα ακόμα ζήτημα που καλούνταν να λύσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, Βαγγέλη, ήταν η παράνομη αφισοκόλληση και αφισορύπανση, όπως την ονομάζουμε πλέον. Οι παράνομες λοιπόν αφισοκολλήσεις, οι οποίες τους τελευταίους μήνες είχαν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας εδώ στην πόλη. Mm-hmm. Σε κάθε κολόνα, σε κάθε τοίχο μπορεί να έβρισκες και μία αφίσα για οποιοδήποτε. Αν ήταν μία, πάει καλά. Γιώργο μου. Ήταν πάρα πολλές. Συνήθως ήταν πάρα πολλές. Ακριβώς. Και τα πρόστιμα φυσικά ξεκινάνε από 1.000 ευρώ και ανεβαίνουν σχετικά φυσικά με το πόσο μεγάλη είναι η αφίσα. Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν τους τελευταίους μήνες πλέον ανέρχονται, σύμφωνα και με την ενημέρωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, στις 300.000 ευρώ. Και γι' αυτό πλέον και ο Δήμος εξέδωσε ουσιαστικά ανακοίνωση. Ζήτησε από όλους να έχουν την προσοχή τους στραμμένη, να μην παρανομούν, να μην κολλούν αφίσες στις κολόνες, στους τοίχους και οπουδήποτε αλλού, καθώς τα πρόστιμα είναι τσουφτερά, η έλεγχη είναι συνεχής και, όπως ανέφερα και πριν, 200 ήταν οι παράνομες αφισοκολλήσεις και τα πρόστιμα 300.000. Καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ένα πάρα 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 πολύ μεγάλο ποσό, Βαγγέλη. Μάλιστα. Άλλη εξέλιξη τι έχουμε από τη Θεσσαλονίκη, Γιώργο μου? Μία ακόμα εξέλιξη πολύ σημαντική. Ένας 37χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος σήμερα μετά την απολογία του για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Mm-hmm. Μιλάμε για έναν 37χρονο ο οποίος είχε στον υπολογιστή του υλικό φωτογραφίες από παιδιά κάτω των 15 ετών. Ο ίδιος κατά την απολογία του υποστήριξε ότι δεν είναι δικό του το υλικό, ότι δεν το έχει αυτό στην κατοχή του, αλλά το βρήκε μέσα από το dark web, το σκοτεινό ίντερνετ, όπως το γνωρίζουμε και στα ελληνικά. Δεν έπεισε ωστόσο με την απολογία του και έτσι κρίθηκε προφυλακιστέως με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, Βαγγέλη, 37χρονων, ο εν λόγω άνδρας. Μάλιστα. Φαντάζομαι τώρα που έχει έρθει το καλοκαίρι, τα Σαββατοκύριακα αδειάζει η πόλη. Οι περισσότεροι πάνε στη Χαλκιδική, πάνε στην Πιερία, στην όμορφη Κατερίνη, στον Πλαταμόνα, γιατί έχει πάρα πολύ εξίσου ωραίες παραλίες και εκεί. Και αντιλαμβανόμαστε ότι στην ουσία το κέντρο της πόλης είναι άδειο, παραμένει άδειο όλο το Σαββατοκύριακο, έτσι? Σίγουρα η κίνηση τα Σαββατοκύριακα, ιδιαίτερα την Κυριακή, που είναι και κλειστά τα μαγαζιά, όπως γνωρίζουμε, είναι μειωμένη. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι ακόμα δεν έχει φύγει πάρα πολύ κόσμο. Σίγουρα στις παραλίες της Χαλκιδικής, της Πιερίας και της Καβάλας επικρατεί το Σαββατοκύριακο το αδιαχώρητο. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε ότι ακόμα οι αδιούχοι δεν έχουν αποχωρήσει από την πόλη, από τη Θεσσαλονίκη. Τις καθημερινές η κίνηση είναι αυξημένη. Ωστόσο, σίγουρα τα Σαββατοκύριακα και ιδιαίτερα την Κυριακή μπορούμε να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα το κέντρο της πόλης είναι άδειο. Η κυκλοφορία και η κίνηση όποιου θέλει να μεταβεί στο κέντρο γίνεται με μεγάλη ευκολία, μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς να χρειάζεται να εμπλακεί σε μποτιλιαρίσματα και διάφορες καθυστερήσεις. Μάλιστα. Γιώργο μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα όσα μας μετέφερες τον παλμό της Θεσσαλονίκης. Εγώ θέλω ξεχωριστά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί σήμερα ολοκληρώνεται και η εκπομπή, για όλη αυτή τη συνεργασία που είχαμε, για όλη αυτή τη συμβολή σου. Μας μεταφέρεις όλα τα νέα από την πόλη που αγαπάμε, από την πόλη που έτσι κι αλλιώς μας αρέσει και έχουμε μια ξεχωριστή έτσι επαφή μαζί της. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ και θα τα πούμε και πάλι. Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι και εγώ. Κυρίες και κύριοι, πάμε να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό την Εύη την Νικολάου, να δούμε γιατί δυστυχώς, Εύη μου, δεν σταματούν τα τροχαία. Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι που σε τουριστικά νησιά, που είναι ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, παρατηρούμε τέτοια φαινόμενα. Ναι, και δύο τροχιά είχαμε σήμερα. Το ένα ήταν στην Πάρο και ήταν θανατηφόρο, ενώ το άλλο προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό. Εδώ πέρα βλέπουμε το τροχαίο στην Πάρο και πώς κατέληξε το ένα αυτοκίνητο. Τι ακριβώς έχει γίνει στην Πάρο, πες μας. Έγινε. Λοιπόν, αυτό το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ναι, όταν δύο Έλληνες φίλοι, mm-hmm, γύρω στα 30 ετών, οδηγούσανε και το όχημά τους συγκρούστηκε πλέγιο με τοπικά, με διερχόμενο όχημα, στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι Ιταλών τουριστών. Μάλιστα. Οι δύο Έλληνες έχασαν τη ζωή τους. Δυστυχώς. Ενώ οι δύο Ιταλοί τουρίστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο καθώς τραυματίστηκαν. Και είναι και λογικό, έτσι όπως βλέπουμε την εικόνα των αυτοκινήτων. Βέβαια. Δύο παλικάρια 30 ετών έχασαν τη ζωή τους λόγω αυτής της σύγκρουσης που συνέβη χθες το βράδυ, κυρίες και κύριοι, όπως μας είπε η Εύη, στην Πάρο. Πάμε τώρα να δούμε και στον Κηφισό τι έγινε σήμερα το πρωί. Στον Κηφισό. Πριν από λίγη ώρα στην ουσία.
Ναι, ναι, γύρω στις 5 τα ξημερώματα ανετράπη φορτηγό στο ρεύμα του Κηφισού προς Λαμία, στην έξοδο για Πέτρου Ράλι. Mm-hmm. Και ο δρόμος έκλεισε για περίπου 3 ώρες. Μάλιστα. Όπου περίπου στις 8 το φορτηγό μεταφέρθηκε από ειδικό γερανό. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνουμε, προκλήθηκε μποτιλιάρισμα για όλες αυτές τις ώρες. Ήταν πρωινή η ώρα. Ήταν πρωινή έτσι, η ώρα. Ωστόσο όμως φορτηγό... για 3 ώρες, 8 η ώρα το ανέφτασε εκεί. Ναι, το φορτηγό είχε καλύψει μεγάλο μέρος του δρόμου. Μάλιστα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπήρξε η μεγάλη ταλαιπωρία εδώ, χωρίς να γίνεται τίποτα. Χωρίς τέτοια, περιστατικά υπάρχει μεγάλη κίνηση στην Κηφισό. Φανταστείτε και το πρωί που ο κόσμος πηγαίνει στις δουλειές του, βέβαια, να μην μπορεί να κουνηθεί, να είναι σταματημένοι για τόση ώρα στο ίδιο σημείο. Θα τα ξαναπούμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ με τον κύριο Χατζόπουλο για να δούμε τα νέα με τους συνταξιούχους, γιατί είναι και οι συνταξιούχοι η προτεραιότητά μας. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο. Πάμε να δούμε τα ζητήματα που αφορούν τους φίλους μας, τους συνταξιούχους. Το κάνουμε αυτό συχνά πυκνά με τη βοήθεια του κυρίου Νίκου Χατζόπουλου, που είναι ο πρόεδρος του Δικτύου Συνταξιούχων, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζόπουλου, για μια ακόμη φορά που είστε κοντά μας σήμερα. Χθες σας πήρα τηλέφωνο, θέλω να. Επειδή τα λέμε όλα εδώ μεταξύ μας, έτσι. Σας κάλεσα στο τηλέφωνο για να σας ρωτήσω αν θα μπορούσατε να έρθετε σήμερα. Και μου λέτε, κλείσε, γιατί είμαι στο διοικητή. Σε ποιο διοικητή ήσασταν? Εμένα πήγε ο νους μου στο διοικητή του ΕΦΚΑ. Δεν ξέρω, εκεί ήσασταν? Ναι, ναι, ναι. Είχαμε 2 ραντεβού, ναι, την περασμένη εβδομάδα με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Πιλαπίδη, και χτες με τον κύριο Βαρβέρη, τον διοικητή του ΕΦΚΑ, για να βάλουμε τα ζητήματα, αυτά που βάζουμε και τα έχουμε κουβεντιάσει μαζί μαζί σας, αλλά θα πούμε και τι ακριβώς είπαμε. Τι του μεταφέρατε? Θέλω δηλαδή να σας πω, ναι, όμως πριν πούμε τι ακριβώς του βάλαμε, δεν υπήρχε καμία δέσμευση ως προς την επίλυση των θεμάτων, έτσι, για να είμαστε, γιατί θα λέμε ένα-ένα, μην με ρωτάτε τι είπε γι' αυτό, τι είπε γι' το άλλο, περιμένουμε πάντως. Πάμε, το πρώτο που κατά τη γνώμη τη δική μας είναι το πιο σοβαρό, ναι, είναι ο επανυπολογισμός σε συνταξιούχους που δεν έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Και εκτός το ότι είναι σε αυτούς που με τον νόμο Κατρούγκαλο και με τον νόμο Φρούτσι υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία, τα βαρέα ένσημα στην αναπηρία, που για δηλαδή, μας είναι πολύ σημαντικό. Για πείτε μας. Κάποιοι που είχαν αναπηρική σύνταξη πριν τον νόμο Κατρούγκαλου, ναι, έπρεπε να γίνει επανυπολογισμός στα ένσημα που ήταν βαρέα. Mm-hmm. Αυτά, όπως γνωρίζετε, όταν βγάζαμε τότε τις συντάξεις αναπηρίας στο ΙΚΑ, αυτά δεν υπήρχαν πουθενά αν είναι βαρέα ή απλά. Απλώς πηγαίναμε με τα έτη που είχε ο άνθρωπος και του βγάζαμε την αναπηρική σύνταξη. Ο νόμος Κατρούγκαλο έλεγε ότι αυτό το κομμάτι των ενσήμων, και το λέω και από την εκπομπή σας τώρα, είναι είδηση, δεν έχουν πάρει τα ένσημα, τα βαρέα, για να κάνει τον επανυπολογισμό με την προσάυξη των 3,6 των βαρέων. Το λέω αυτό, ξέρετε, γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει 600 ευρώ και να πάρει μια αύξηση 45, 70, 50 ευρώ το μήνα. Είναι πάρα πολλά τα χρήματά του σε σχέση με τη σύνταξη που παίρνει. Και μάλιστα μας είπε ο κύριος διοικητής ότι αυτό το θέμα δεν το έχουν αγγίξει. Γι' αυτό δεν καλούμε. Το έχουν αγγίξει. Ναι, δεν το έχουν αγγίξει. Καλούμε, δηλαδή. Ναι, καλούμε όλους τους συνταξιούχους που μας ακούν, ναι, που είναι συνταξιούχοι αναπηρίας πριν τον νόμο Κατρούγκαλου και είχαν βαρέα, να κάνουν αιτήσεις στον ΙΕΦΚΑ ή μπορούν να έρθουν και στο δίκτυο να τους βοηθήσουμε πώς πρέπει να το κάνουν για να πάρουν. Δεν το έχει βάλει κανένας άλλος από ό,τι βλέπω αυτό το θέμα. Μόνο εμείς το βάλαμε. Mm-hmm. Γιατί εμείς κάθε μέρα ψάχνουμε και προσπαθούμε. Σε αυτή την κατηγορία είναι και οι συνταξιούχοι θανάτου, ναι, που ήταν ανάπηρος ο άνθρωπος, έφυγε από τη ζωή η άντρας ή η γυναίκα και δεν έχει γίνει επανυπολογισμός στα βαρέα, ώστε να γίνει τροποποιητική απόφαση του θανόντα για να μπορεί να πάρει παραπάνω χρήματα. Δεν είναι πολλά τα χρήματα, για να είμαστε ειλικρινείς. Εμείς δεν θέλουμε να λέμε ψέματα στον κόσμο, αλλά 50 ευρώ το μήνα σε έναν άνθρωπο που παίρνει 600 ευρώ είναι πάρα πολλά. Και είναι σε τελική ανάλυση. Πάρα πολλά, δεν ξέρω, αλλά είναι υπολογίσιμο σε κάθε περίπτωση. Σε τελική ανάλυση το λέει και ο νόμος αυτό. Ένα είναι αυτό που είναι σοβαρό για μας. Παράλληλη ασφάλιση. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Τι γίνεται ότι τώρα, η παράλληλη ασφάλιση πριν τον νόμο Κατρούγκαλο δεν θέλουν το Υπουργείο να εφαρμόσει τον νόμο. Μας λένε διάφορα ότι δεν υπάρχει, δεν κάνει, και εμείς τους παρουσιάσαμε. Και να βγει η σύνταξη με την παράλληλη ασφάλιση, έτσι. Ναι, τους βάλαμε στοιχεία ότι το
18, ναι, η προηγούμενη κυβέρνηση και ο προηγούμενος υφυπουργός, δηλαδή, ναι, έλεγε με δελτίο τύπου, ναι, ναι, που δώσαμε, ότι η παράλληλη ασφάλιση είναι και πριν τον νόμο Καντρούγκαλο. Και πρέπει να σας πω ότι έτσι ακριβώς γίνεται, γιατί αν θυμάστε, και την παράλληλη ασφάλιση μετά τον νόμο Κατρούγκολ δεν θέλανε να το εφαρμόσουν. Κύριε και κάναμε όλη τη διαδικασία αυτή που πήγαμε στον εισαγγελέα και έδωσε ο εντολή ο εισαγγελέα να εφαρμοστεί και η παράλληλη ασφάλιση μετά τον νόμο Κατρούγκολ. Αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου που συχνά αναφέρεται, έχει αφήσει τίποτα όρθιο? Ο νόμος Κατρούγκολ έχει και θετικές. Αλλά τις βλέπουμε. Με την παράλληλη ασφάλιση είναι θετική. Όχι. Ακούστε κάτι. Εγώ δεν θέλω να στηρίξω ούτε τον νόμο Κατρούγκολ, ούτε πριν, ούτε μετά. Εγώ θέλω να σας πω την πραγματικότητα της αποτύπωσης, τι λέει καθένας νόμος. Mm-hmm. Ήταν θετικό για αυτούς που είχαν παραπάνω ασφάλιστρο σαν εργαζόμενοι. Ήταν και θετικό και αρνητικό πάντα. Όταν γίνεται ένα νομοσχέδιο, πρέπει να το ξέρετε, έχει και θετικές διατάξεις και αρνητικές για τους συνταξιούχους και για τους ασφαλισμένους. Περισσότερες είναι αρνητικές τώρα, κύριε Χατζόπουλε, κακά τα ψέματα. Δεν σας είπα ότι δεν είναι αρνητικές πολλές. Και, κάτι και άλλο. Φαίνεται αυτό, αυτό που... από τις περικοπές που έγιναν. Αυτό δεν έγινε περικοπές από τον νόμο Κατρούγκαλο. Ο νόμος Κατρούγκαλο. Από τα μνημόνια έκανε έγιναν. Το 12 είναι αυτό. Ναι, αλλά όλα αυτά συνέπεινε στο να φτάσει ο Κατρούγκαλος και να κάνει τις αλλαγές. Είναι οι περικοπές του. Ναι, σωστό. Νομοποίησε τις περικοπές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και έβαλε την προσωπική διαφορά. Που είναι ορισμένοι συνταξιούχοι που δεν παίρνουν ακόμη αύξηση το 7,75, το 3, ό,τι δίνεται. Μια αύξηση που όπως καταλαβαίνετε. Αλήθεια, τι θα γίνει με αυτή την προσωπική διαφορά? Κοιτάξτε να δείτε, εμάς είναι πάγιο έτοιμο αυτό. Να καταργηθεί τελείως η προσωπική διαφορά. Ναι. Και να πάρουν και το 7,75. Δεν το ξέρω αν το κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει αγγίξει αυτό το θέμα. Το μόνο που θέλει να αγγίξει, από ό,τι είδατε. Ναι, αυτό είναι, που το βάλαμε λεφτά, θέμα. Αν την καταργήσει, θέλει λεφτά μετά να δώσει. Όχι, περιμένετε λιγάκι. Τι. Άστε τα λεφτά. Τα λεφτά είναι άλλο θέμα. Θα σα πω. Βάζουν ένα ζήτημα για τη συντάξη θανάτου. Χειρία. Ένα θέμα που οποίο το είπαμε και στον κύριο Πυλαπίδη, δεν είναι θέμα κουβέντας. Γιατί αυτός που έφυγε από τη ζωή είχε πληρώσει τις φορές του και οι δαπάνες για αυτή την ιστορία είναι πάρα πολύ μικροί. Την ανεβάζουν αφού δεν είναι πάνω από 30.000 οι περιπτώσεις αυτές. Και ανεβάζουν και γράφουν 150-200. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και μάλιστα το είπαμε. Σας παρακαλώ, φέρστε τη μελέτη την οικονομική να δούμε. Πόσο είναι η διαφορά που θέλετε να κόψετε τη συντάξη κυρίας. Και είπα ότι αν τολμήσει ο κύριος Μητσοτάκης, θα βγάλω ένα δελτίο τύπου και θα πω: ο κύριος Μητσοτάκης κόβει τη χειρία από τους συνταξιούχους. Τη θανάτου. Δεν είναι δυνατόν αυτό πράγμα να γίνει. Αφού δεν είναι το κόστος, δεν είναι μεγάλο. Και δεν είναι το θέμα. Δεν υπάρχει όμως μια τέτοια προοπτική να κόψει τη συντάξη κυρίας τώρα ο κύριος Μητσοτάκης. Πάει να κάνει. Πώς θα το αυτό κάνει. Πάει να κάνει. Μα πώς θα το κάνει, μπορεί, είναι δυνατόν να κοπεί. Μα εδώ πάει να κόψει και το δεύτερο ανταποδοτικό. Τη δεύτερη εθνική σύνταξη. Τι είναι αυτά που λέτε. Αυτά που γράφουν και υπάρχουν. Αφού θέλει να εφαρμόσει τον νόμο και να κόψει στο ιδιωτικό τομέα και να πάρει τα χρήματα πίσω σε 30.000 κόσμους συνταξιούχους. Γιατί πήγε, το έκοψε στο δημόσιο και στον ΟΓΑ και είπαμε να επιστραφούν τα χρήματα πίσω. Αφού το κόστος είναι μικρό. Θα το λέμε 50 φορές. Ξέρετε γιατί το λέμε αυτό, το κόστος είναι μικρό. Γιατί ξέρεις τι λέει ο άλλος. Γιατί να μην κοπούν. Μα κύριε, γιατί να κοπούν, αφού είχαν πληρώσει τις φορές τους και το κόστος είναι μικρό. Θα το λέω 5 φορές συνέχεια. Μέχρι που να το καταλάβει και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει, δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί. Mm-hmm. Θέλω να σας πω όμως μια είδηση. Ναι. Ότι εμείς ήδη η Δευτέρα Τρίτη ετοιμάζουμε την θέση μας, ναι, για τις συντάξεις κυρίας που θα τη στείλουμε και στον κύριο Μητσοτάκη και στους αρχηγούς των κομμάτων αλλά και σε όλους τους βουλευτές και φυσικά και στην Υπουργό για να δει το θέμα και να μην ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Πρέπει άμεσα να τελειώσει, να περάσει μια διάταξη που θα λέει φεύγοντας από τη ζωή ο πρώτος ή ο δεύτερος, η άντρας ή η γυναίκα, να πάρουμε το 70% της σύνταξης μέχρι που θα φύγει και ο δεύτερος. Και πριν τον νόμο Κατρούγκαλου και μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Προσέξτε. Και μετά τον νόμο Κατρούγκαλου παίρνει το 20% και το 25% οι χείρες ή οι χείροι. Δεν είναι μόνο ένα θέμα, είναι στο σύνολο. Ξέρετε, το λέω αυτό γιατί έχετε καταλάβει που μιλάμε ότι εμείς βάζουμε τα ζητήματα που πρέπει να λυθούν άμεσα και πριν και μετά. Και γενικώς πρέπει να πάρουν σήμερα στο Χαλάνδρι. Είναι μια κυρία, μάλιστα, η οποία έχασε τον άντρα της. Ήταν καθηγήτρια. Και αυτή και ο άντρας. Και παίρνει το 25%. Τη σύνταξη του κύριε Χατζόπουλε. Δεν παίρνω ούτε 2 εκατοστάρικα. Και ο άνθρωπος είχε 35 χρόνια. Αυτή είναι λογική. Επίστεως πήγαν αυτά τα χρήματα. Έτσι δεν είναι. Καλά δεν λέμε.
Έτσι, με γι' αυτό τα βάζουμε, γι' αυτό το βάζουμε τα θέματα. Δεν μου λέτε τώρα κάτι άλλο. Τι άλλο συζητήσετε, σε κάτι που να δεσμεύτηκε ο διοικητής του ΕΦΚΑ, δεν υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε. Στο μόνο είπε ότι. Δεν αναγνωρίζει όλα αυτά τα θέματα ο άνθρωπος. Δεν είπε ότι δεν αναγνωρίζει. Και καλά κάνει δεν και έδωσε... αναγνωρίζει. Δεν είπε αυτό. Μην παραξηγηθώ. Είπε ότι δεν έδωσε λύση. Είπε θα το δει και θα μας πει. Προφανώς δεν μπορεί να δώσει λύση από μόνος του. Θέλει να συζητήσει και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και με τους υποδιοικητές και με όλους για να δει τι μπορεί να γίνει. Με το φόρο των αναδρομικών όμως προβληματίστηκε. Δηλαδή. Το έχουμε βάλει και στην εκπομπή εδώ. Λέμε. Πήγε ο ΙΕΦΚΑ, άργησε να κάνει τους επανυπολογισμούς και έδωσε αναδρομικά. Και τι είπαμε εμείς, έδωσε αναδρομικά πενταετίες. Είπαμε ανά έτος να πάει ο ΙΕΦΚΑ στην ΑΔΕ να βάλει τους πόσα κάθε χρόνο πρέπει να μπουν. Δηλαδή, το 19 πήρε κάποιος 10.000. Το 19 είναι 2.000. Είχε πάρει 13 είχε δηλώσει. Και 2, 15. Άμεσα να γίνει, χωρίς να κάνουμε συμπληρωματικές δηλώσεις. Να γίνεται ταυτόχρονα όλα αυτά. Σε αυτό προβληματίζει και είπε ότι θα το δει και θα μας απαντήσει. Έτσι γίνεται αυτό το μεγάλο το θέμα. Πρέπει να πάνε όλοι αυτοί οι χιλιάδες. Το βλέπετε εφικτό. Μα είναι εύκολο, ξέρετε γιατί είναι εύκολο. Πριν 6, άρα το βλέπει ο διοικητής. 6 με 7 χρόνια. Το βλέπει. Ήταν ένας συνάδελφός μου ο οποίος είχε ασχοληθεί με τα θέματα αυτά. Στο τμήμα έχει πάρει με σύνταξη ο άνθρωπος που κουβεντιάζουμε, έρχεται και στο δίκτυο και μας βοηθάει. Και η ΑΔΕ το είχε δεχτεί. Mm-hmm. Άρα δεν είναι κάποιο που θέλει ρύθμιση νομοθετική, προσέξτε τι εννοώ. Άρα αυτό το θέμα δεν θα πάει ο άνθρωπος να πάρει. Μια εγκύκλιο δηλαδή στην ουσία μπορεί να λυθεί. Μόνο του. Το παίρνει τα αναδρομικά, πάει τα τοποθετεί, το λέω απλά, ανά έτος και βγαίνει η διαφορά τι πρέπει να πληρώσουμε. Ούτε κάνουμε συμπληρωματικές δηλώσεις, ούτε τρέχουμε στους λογιστές. Ξέρετε γιατί. Αν κάποιος από αυτούς αργήσει να την κάνει ή δεν θα την κάνει, έχει πρόστιμο 100 το χρόνο. Δηλαδή θα έχει άλλα 500 ευρώ πρόστιμο. Χωρίς να φταίει αυτός. Δεν είναι κακό. Είναι... Κοιτάξτε να δείτε, από ό,τι βλέπετε, βάζουμε και ζητήματα που πρέπει να τα δούμε. Επίσης, ένα άλλο θέμα και κλείνοντας, είναι οι αποφάσεις των δικαστηρίων. Είναι πάρα πολλές οι αποφάσεις των δικαστηρίων που δυστυχώς ο ΙΕΦΚΑ, μπήκε και σήμερα θέμα, αν δείτε και στα μέσα ενημέρωσης, δεν πληρώνονται. Και μας είπε ότι γίνεται μια προσπάθεια με ένα λογισμικό που θέλουν να φτιάξουν, μάλιστα, ώστε να πληρωθεί ο κόσμος να πάρει τα χρήματα πραγματικά που δικαιούται. Μάλιστα. Να πούμε και κάτι τελευταίο, ή θέλετε. Παρακαλώ. Ένα για μας. Ένα να ολοκληρώσουμε με αυτό, ναι, βεβαίως. Τι θέλετε να πείτε. Σήμερα υπογράψαμε μια σύμβαση στα δίκτυο. Μάλιστα. Με διαγνωστικό κέντρο, ναι, και όλοι οι συνταξιούχοι, τα μέλη μας, αλλά και να μην είναι μέλη μας, να έρθουν να γίνουν μέλη, που θα έρχεται στο σπίτι. Θα παίρνει ένα τηλέφωνο, θα έρχεται το διαγνωστικό κέντρο που θα είναι γραμμένες οι εξετάσεις αίματος και ούρων στο σπίτι ακριβώς. Θα γίνεται όλη αυτή η διαδικασία να μην ταλαιπωρείται οι συνταξιούχοι και δεν θα πληρώνουν καθόλου συμμετοχή για ΕΟΠΗ. Συγγνώμη, είναι αν η συμμετοχή είναι 30 ευρώ. Δεν θα πληρώσουν καθόλου. Γιατί οι εξετάσεις είναι μεγάλες, είναι πολλές, δεν ξέρω τι. Δεν θα πληρώσουν καθόλου. Δεν θα πληρώσουν καθόλου. Καθόλου, καθόλου τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Είναι μια τεράστια προσπάθεια. Κοιτάξτε να δείτε, σαν δίκτυο κάνουμε δουλειές. Και πρέπει να σας πω, δεν θα ήθελα να πω ποιο σούπερ μάρκετ, αλλά μέχρι τέλος του μηνός, τον Αύγουστο, εκεί θα υπογράψω και μια άλλη σύμβαση με ένα σούπερ μάρκετ. Μπράβο, γνωστό, που θα έχουμε και 10% και με την κάρτα μέλους. Και την κοινοτικότητα, όχι μόνο τα ζητήματα που αφορούν αμιγώς στους αξιούχους. Δείχνετε και την κοινοτικότητα που υπάρχει και χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το 12% των συνταξιούχων, και αυτό το ξεκινάμε από την Αθήνα, που στην Αθήνα περίπου από τα 2,5 εκατομμύρια είμαστε 1 εκατομμύριο. Το 12% δεν έχει τη δυνατότητα, επειδή είναι άρρωστοι άνθρωποι, είναι στα κρεβάτια, δεν μπορούν να πάνε. Δεν μπορούν να μετακινηθούν, να πάνε σε διαγνωστικά και να κάνουν εξετάσεις. Ή στο ΙΚΑ, το νεοπλίο. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Ναι. Ξέρετε τι να πηγαίνει ο άλλος, να έρχεται σπίτι, να του παίρνει το αίμα, να του στείλει την μα ίδια μέρα. Μα το βασικό μέρα, είναι αυτό, την ίδια αλλά μέρα και το βασικό είναι στο που λέτε, email της, κύριε από, της, το βασικό είναι ότι δεν θα πληρώνουν και οι άνθρωποι τη συμμετοχή τους. Καθόλου. Είναι πολύ βασικό αυτό. Και επαναλαμβάνω για να το ξεκαθαρίσουμε, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Ανάλογα, υπάρχει κάποιο όριο, δεν υπάρχει τίποτα, είναι οτιδήποτε τίποτα, κοστίσει τίποτα. Ό,τι τη συμμετοχή έχει, του ΕΟΠΗ. Έχει γράψει ο γιατρός, τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ δεν θα πληρώνουν ένα ευρώ. Άρα λοιπόν το διαγνωστικό κέντρο θα κάνει τις εξετάσεις στο σπίτι του ασφαλισμένου, του συνταξιούχου. Θα έρχεται, θα παίρνει το αίμα. Να κάνει το αίμα και να κάνει τις εξετάσεις και μέχρι το απόγευμα.
Ναι. Θα στέλνει στο email. Και το διαγνωστικό κέντρο θα πληρώνεται μόνο ό,τι το αναλογεί από το κράτο, από ακριβώς, τον ΕΟΠΗ. Ακριβώς. Όχι από τον ασφαλισμένο και αυτό τον τσούχο. Μπράβο σας. Είναι μια επιτυχία να βοηθήσουμε τον κόσμο και πολύ. Εμείς... Και καλά κάνετε, κύριε Χατζόπουλε. Ο κεντρικός στόχος του δικτύου μας. Σε ποια περιοχή είναι αυτό? Είναι στο Περιστέρι και στα Ηλίες, αλλά πάει σε όλο το λεκανοπέδιο. Παίρνετε τηλέφωνο και σας λέει 8 με 8.30 ναι, είναι στο σπίτι. Θα βρουν εσάς, θα πάρουν τηλέφωνο στο δίκτυό σας. Έχουμε εμείς και τα τηλέφωνα τα δικά μας, αλλά και του διαγνωστικού κέντρου. Αυτοί που είναι μέλη και θα πάρουμε την κάρτα μέλος, θα παίρνει τηλέφωνο και θα πηγαίνει να κάνει αυτή τη διαδικασία που είναι πολύ σημαντική. Και κλείνοντας. Πιο πολύ μας ενδιαφέρει αυτός ο κόσμος. Είναι 120.000 κόσμος στην Αθήνα. Συνταξιούχοι, οι οποίοι άνθρωποι τι να κάνουν, να πάνε να πληρώσουν, να ταλαιπωρηθούν, να πάρουν ταξί. Και με τις ζέστες τώρα, με τους καύσωνες και με όλα αυτά, ένας συνταξιούχος και όταν έχει και κάποιο υποκείμενο νόσημα, κακά τα ψέματα, του είναι δύσκολο. Και σκέφτεται σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σηκωθώ νωρίς το πρωί, 7 η ώρα, να πάω να δώσω να αίμα στη γειτονιά. Στο μικροβιολογικό εργαστήριο, ενώ έτσι. Και δεν θα πληρώσει και τη συμμετοχή, όπως είπαμε. Και δεν θα πληρώσει τη συμμετοχή, είναι πολύ βασικό. Μπράβο σας και συγχαρητήρια για αυτή την κουβέντα που έχετε κάνει με το συγκεκριμένο διαγνωστικό κέντρο. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό, αλλά είπατε στην περιοχή του Περιστερίου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, κύριε Χατζόπουλο. Και εγώ και εγώ σας ευχαριστώ και, να, και καλές διακοπές. Καλές διακοπές. Θα πάτε τελικά στη Μυτιλήνη, όχι? Προσπαθώ να πείσω την οικογένεια. Πρέπει να πάτε, αφού μου έχεις πει ότι έχεις καιρό να πας στην πατρίδα σου. Ναι. Και είναι από τα καλύτερα κομμάτια της Μυτιλήνης. Εσείς θα φύγετε, θα μπορέσετε? Εγώ θα φύγω, ναι. Θα πάμε Καλαμάτα και θα πάμε και Τζά. Κάτω από τα βλάκια εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε. Μην φύγετε. Και ερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, στην πολύ αγαπημένη μας ενότητα που αφορά τα αυτοκίνητα αλλά και τις δίκυκλες μηχανές. Ο Πάρης Ποντίκας είναι εδώ καλεσμένος μας, όπως κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα Παρασκευή. Θέλω να δούμε και τον Νίκο το Σάλτα μετά από πολύ καιρό, να τον δούμε και να τον καμαρώσουμε. Νίκο μου, καλό σου μεσημέρι. Καλώ σα βρήκα και πάλι. Και περαστικά σου. Και περαστικά. Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά? Είμαστε πολύ καλά. Ωραία. Και ελπίζουμε και εσύ να είσαι καλά. Σε βλέπουμε ότι είσαι καλά. Πάμε προς το καλύτερο και πιστεύω να επιστρέψει ο δρυμύτερος. Λοιπόν, είναι κοντά μας και ο κύριος Θανάσης Τροχαλίδης, είναι εμπορικός διευθυντής της Auto Motivo. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τροχαλίδη, και εσάς. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, θα συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, για το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, τα συν και τα πλην του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου και τα κίνητρα που υπάρχουν για κάποιον που θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, το οποίο είναι πολύ πιο φθηνό. Και ο Νίκος. Ναι. Νίκο, είναι πολύς ο κόσμος που έχει στραφεί δυστυχώς στο μεταχειρισμένο. Από τον κορονοϊό και μετά, είχαμε λόγω της καθυστερήσεως των καινούργιων αυτοκινήτων, της παραδόσης, είχαμε και αύξηση στα μεταχειρισμένα, αλλά και πολύ κόσμο που ήθελε να αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Οπότε αναγκαστικά πήγαινε εκεί. Εντάξει, κυρίως και μετά τον κορονοϊό, ο κόσμος ήθελε να εξυπηρετηθεί πιο γρήγορα. Αυτό δεν γινόταν όμως λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στην παράδοση καινούργιων αυτοκινήτων. Στράφηκαν πάρα πολύ στα μεταχειρισμένα. Οι τιμές εκτοξεύτηκαν και εκεί, όπως και το καινούριο. Και πλέον η κατάσταση συνεχίζεται. Αν και πλέον τώρα, σύμφωνα με τις νέες οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μειωθούν οι τιμές τους των εισαγόμενων μεταχειρισμένων. Θα μειωθούν κι άλλο δηλαδή. Ένα λεπτό. Θα μειωθούν. Να δούμε, θα μειωθούν. Κάτσε, έχουμε εδώ τον ειδικό πάρει. Μπορεί να μειωθούν. Ναι, ακριβώς. Μπορεί να μειωθούν. Αυτό που λέγαμε και συζητάγαμε. Μπορεί να μειωθεί το κόστος. Ταξινόμηση, το τέλος ταξινόμηση. Το τέλος ταξινόμηση, άρα ναι, το κόστος του αυτοκινήτου. Όχι απαραίτητα η τιμή του. Όχι απαραίτητα η τιμή του. Αυτό δεν θα έχει όμως μία μείωση και στην τιμή του συνολικά? Όχι, γιατί. Αν μειώνονται. Οι τιμές των μεταχειρισμένων καθορίζονται σε μεγάλο ποσοστό από τις τιμές των καινούριων. Μάλιστα. Άρα, αν δεν συμπιεστούν και οι τιμές των καινούριων αυτοκινήτων προς τα κάτω, τα μεταχειρισμένα θα κρατάνε μία απόσταση. Άρα, αυτό που μπορεί να συμβεί είναι να μειωθεί το κόστος εισαγωγής, αλλά προς όφελος. Δεν θα μετακυληθεί όμως η μείωση αυτή του κόστος στον καταναλωτή. Όχι ολόκληρο ίσως. Είναι σαν το ΦΠΑ που λέμε. Ναι, σωστό. Αλλά λόγω του ανταγωνισμού μπορεί να υπάρξει, γιατί κάποιος μπορεί να το δώσει ως κίνητρο το κόστος αυτό προς τον πελάτη, προς τον καταναλωτή, έτσι δεν είναι? Ναι, ένας ιδιώτης όμως. Σίγουρα θα πληρώσει λιγότερα από τζέπ του, αν θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο από το εξωτερικό. Ένας έμπορος όμως, ναι,
θα υποφεληθεί. Γιατί μην ξεχνάτε ότι βεβαίως θα έχει και τα αυτοκίνητα τα οποία δεν έχει πουλήσει. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Αυτά άρα τα αυτοκίνητα. Πρέπει, ναι. Άρα θα πρέπει αυτά, αν φτηνίνουν, κάπου να βγάλει το. Βέβαια. Αυτά τα αυτοκίνητα όμως είναι αξιόπιστα. Νίκο, τι λες εσύ με τη δική σου εμπειρία να ρωτήσω και τον Πάρη. Η αλήθεια, ο κ. Τροχαλίδης τα ξέρει πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για να πάρεις ένα μεταχειρισμένο και κυρίως εισαγόμενο, πρέπει να το ψάξεις πάρα πολύ. Σωστό. Μπορεί τη μέρα που θα το πάρεις να είναι μια χαρά αμάξι και μετά από ένα μήνα να αρχίσει να βγάζει προβλήματα. Κύριε Τροχαλίδη, τι θα πρέπει να ψάξουμε για κάποιον που θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο και να το εισάγει από άλλες χώρες της Ευρώπης? Καταρχήν να έχει το ηλεκτρονικό, το DNA. Το οποίο είναι η ταυτότητα του αυτοκινήτου που λέει ακριβώς τι έχει περάσει αυτό το αυτοκίνητο μέχρι τη στιγμή που το αγοράζεις. Αυτό δεν πειράζεται. Αυτό τεχνικά όχι, δεν πειράζει. Αλλάζει κάτι δεν να για πειράζει. Να παραπλανήσει τον αγοραστή. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, από πού προέρχεται αυτό το αυτοκίνητο. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι ένα αυτοκίνητο που έχει βγει σε ένα auction το οποίο πήγε ο έμπορος και αγόρασε ένα μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων. Γιατί αυτό που παρατηρείται στο εξωτερικό πολλές φορές είναι τα αυτοκίνητα που πάνε στα auctions, πριν πάει στο auction το αυτοκίνητο, να μειώνουν τα χιλιόμετρα, να το περνάνε το τοπικό κταίο, να πηγαίνει με μειωμένα χιλιόμετρα, αλλά ούτε ο έμπορος δεν έχει πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει. Έτσι. Άρα, πόσο μάλλον ο αγοραστής. Πόσο μάλλον ο αγοραστής. Πρέπει να ψωνίζουμε επώνυμα. Πάντα, σε οτιδήποτε. Η δικιά μου λοιπόν συμβουλή προς τους καταναλωτές, στους ενδυνάμει αγοραστές αυτοκινήτων, είναι ότι πρώτα απ' όλα το ότι πληρώνεις παίρνεις ισχύει. Αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Για όλα τα πράγματα ισχύει. Τώρα, αν αγοράσεις από κάποιον ιδιώτη, σίγουρα θα αγοράσεις φθηνότερα. Αν πας και απευθύνεις έναν έμπορο, επώνυμο έμπορο, τότε σίγουρα θα το πληρώσει παραπάνω. Άρα συμφέρει να κάποιον που θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο μεταχειρισμένο να κοιτάξει από αγγελίες, αν είναι ιδιώτης, γιατί και σε αγγελίες πάλι μπορεί. Ναι, να κάνει μια έρευνα αγοράς και να προτιμήσει, λέτε, καλύτερα έναν ιδιώτη. Βαγγέλη, επειδή υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Βέβαια, πολύ μεγάλος. Προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να πας σε μεγάλες εταιρείες τύπου Automotive κλπ. Που σου εγγυώνται, ας το πούμε, και που εκεί θα τους βρεις και στη συνέχεια, ακριβώς, αν τύχει και πάθει κάτι το αυτοκίνητο, σου κάνει κάποια ζημιά. Ακριβώς. Και θα πάρεις και μια αυτοκίνητα. Στον ιδιώτη αλήθεια είναι, μετά τον έχασες, πάει. Σου λέει, αδερφέ, το πούλησες για σπίτι. Ο ιδιώτης δεν μπορεί να σε εξυπηρετήσει. Όχι, βέβαια. Όταν έρθει σε μια εταιρεία σαν την Automotive, τα αυτοκίνητα που έχουμε εμείς, μιλήσω για τη δικιά μας εταιρεία, τα αυτοκίνητα που έχουμε εμείς σαν μεταχειρισμένα είναι κατά κύριο λόγο αυτοκίνητα που έχουν προέλθει από ανταλλαγές. Ναι. Είναι αυτοκίνητα των στελεχών της εταιρείας, τα οποία αλλάζουν κάθε 6 μήνες. Οπότε είναι. Άρα και με λίγα χιλιόμετρα. Είναι αυτοκίνητα τα οποία καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας, εγγύηση χιλιόμετρων, δηλαδή ότι τα χιλιόμετρα που γράφει το αυτοκίνητο είναι τα πραγματικά. Εγγύηση ότι είναι ατρακάριστο. Εγγύηση όταν είναι άβαφο ότι είναι άβαφο. Βέβαια, ένα αυτοκίνητο που του έχει βάψει ένα φτερό ή ένα καπό δεν είναι τρακαρισμένο. Έτσι. Φαίνεται ωστόσο αυτό. Υπάρχουν πια τεχνικά μέσα που επίσης, το βλέπεις. Επίσης, μια εταιρεία σαν τη δική μας είναι εκεί, τη βλέπεις, αύριο το πρωί έχεις ένα πρόβλημα, θα έρθεις να στο λύσουμε. Δεν είναι ένας ο οποίος δεν έχει καν συνεργείο, δεν έχει καν... Δεν μπορεί μια μεγάλη εταιρεία να δίνει ό,τι και ό,τι και να βγάλει κακό όνομα. Συμφωνώ, αυτό δεν γίνεται. Και συγκριτικά οι τιμές πόσο διαφέρουν από το δεν είναι μεγάλες. Εγώ θα έλεγα ότι ίσως είναι και φθηνότερο σε τελική. Κατάσταση. Γιατί? Διότι εάν σου βγάλει ένα πρόβλημα ένα μεταχειρισμένο, το κόστος που μπορεί να προκύψει είναι τέτοιο, το οποίο όσο λιγότερο και να το έχεις πάρει, τελικά θα σου στοιχήσει ακριβότερα. Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο αγοράζεις από μια σοβαρή και μεγάλη εταιρεία σαν τη δική μας αυτοκίνητο μεταχειρισμένο είναι η χρηματοδότηση. Εμείς, ας πούμε, έχουμε χρηματοδοτικά προγράμματα που για κάποια μεταχειρισμένα το επιτόκιο είναι περίπου το ίδιο με το καινούριο. Mm-hmm. Ενώ άμα πας σε έναν έμπορο έξω, μπορεί να πληρώσει 12-13% επιτόκιο. Μάλιστα. Έτσι, που η διαφορά, ας πούμε, στην τιμή αγοράς φεύγει σαν ούφελος. Κύριε Τροχαλίδη, όταν λέμε, ας πούμε, ακούμε καμιά φορά τον τάδε έμπορο να πουλάει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και κάποιον άλλον επίσης έμπορο να λέει ελαφρώς μεταχειρισμένα. Αυτό τι σημαίνει? Τίποτα. Τίποτα. Και τα δύο μεταχειρισμένα. Το ίδιο πράγμα. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς ένα πράγμα που κάνουμε στην εταιρεία είναι το εξής. Θέλουμε ο αγοραστής του μεταχειρισμένου αυτοκίνητου να νιώσει ότι πήρε το νέο του αυτοκίνητο.
Mm-hmm. Όχι το καινούριο του. Να μην έχει το άγχος ότι θα το αφήσει κάπου. Το αυτοκίνητο. Ή θα του βγάλει ζημιές. Αυτό είναι το άγχος. Ότι πήρε ένα αυτοκίνητο εξίσου καλό όσο θα ήταν ένα καινούριο σε εισαγωγικά. Γιατί είναι ελεγμένο, είναι τσεκαρισμένο, υπάρχει από πίσω η εγγύηση της εταιρείας και η ασφάλεια ότι ό,τι και να μου συμβεί. Θα πάω στο Χαλάνδρη, θα πάω στο Γέραγα και θα βρω άκρη. Δύο πράγματα. Τα μεταχειρισμένα, ποια είναι η τάση, κύριε Τροχαλίδη, τώρα, τι προτιμάει ο κόσμος? Το μεγάλο ποσοστό του κόσμου ψάχνει αυτοκίνητα μέχρι 15-20 χιλιάδες. Χιλιόμετρα. Όχι, αυτοκίνητα εννοώ σε αξία. Αξίας. Τώρα, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που ψάχνει μικρότερα αυτοκίνητα. Μίνι, κατηγορίας μίνι. Κατηγορίας μίνι, τα οποία έχουν αρχίσει να εκλείπουν από την αγορά. Γιατί έχει ζήτηση. Γιατί έχουν σταματήσει να παράγουν. Δεν παράγουν εταιρείες. Σωστά. Δεν τα παράγουν εταιρείες. Και μετά είναι SUVs. Ακριβώς. Τα μικρά SUV και τα κατηγορίας B, C, SUV. Δύο πράγματα να πούμε στον κόσμο. Ναι. Να προσέχει αν κάποιος αποφασίσει να κάνει μια εισαγωγή από τη Γερμανία, από κάποια άλλη εταιρεία. Μόνος του, ένας ιδιώτης δηλαδή. Το ένα είναι να ζητήσει status report για το αυτοκίνητο. Υπάρχουν εταιρείες που το κάνουν έξω. Είναι η Αντεατσέ που είναι όπως θα είναι. Δηλαδή, να το εξηγήσουμε αυτό, Πάρη μου. Ναι, πηγαίνει, σου βλέπει το αυτοκίνητο σε όλο, σου δίνει πιστοποιητικό ότι είναι ατρακάριστο, εγγύηση καλής λειτουργίας χιλιόμετρων. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, οπωσδήποτε να πηγαίνουμε σε επώνυμους εμπόρους. Ανθρώπους τώρα δεν θέλω να πω συγκεκριμένα, μπορείτε να καταλάβετε τι εννοώ. Έτσι, όχι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι φερέγγοι. Και αν αποφασίσεις να φέρεις ένα αυτοκίνητο εδώ, μπορείς να το ελέγξεις με δύο τρόπους. Ή στο ΚΤΕΟ, όπου εκεί βλέπεις πραγματικά ποια χιλιόμετρα και αν το αυτοκίνητο έχει τα συγκεκριμένα χιλιόμετρα. Και επίσης. Ναι, αλλά θα το έχεις αγοράσει όμως. Για να το φέρεις εδώ. Μπορείς να πας στην εταιρεία. Να πας στην εταιρεία. Πριν αγοράσεις ένα αυτοκίνητο, ένα επώνυμο αυτοκίνητο. Ναι. Μπορείς να πας στην εταιρεία και να σου πούνε ακριβώς αυτοί. Μάλιστα. Υπάρχουν ειδικά τα αυτοκίνητα από το 2006-2007 και μετά. Είναι δηλαδή εκεί ότι ξέρεις ότι έχεις τα χιλιόμετρα αυτά. Ένας αγοραστής που θέλει να αγοράσει ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, μέχρι πόσα χιλιάδες χιλιόμετρα θα πρέπει να αισθάνεται ότι είναι εντάξει το αυτοκίνητο? Με την έννοια δηλαδή πια. Ότι θα πρέπει να είναι πάνω από 50.000, πάνω από 100.000. Εξαρτάται την ηλικία του αυτοκίνητου. Ναι. Η αγορά λέει ότι 15 με 20.000 χιλιόμετρα είναι ο μέσος όρος χιλιόμετρων ανά χρόνο το αυτοκίνητο. Περίπου. Άρα, αν μιλάμε για ένα αυτοκίνητο πενταετίας, μιλάμε ότι να έχει κάνει μάξιμου 100.000 χιλιόμετρα. Το πολύ. Βέβαια. Είναι και οι εγγύησεις. Mm-hmm. Βλέπεις και τις αντίστοιχες εγγύησεις που σου δίνουν οι εταιρείες. Οπότε, μάλιστα, ανάλογα καταλαβαίνεις. Ακριβώς. Βέβαια, τα χιλιόμετρα είναι ένας παράγοντας. Ένας δεύτερος παράγοντας είναι η συντήρηση του αυτοκινήτου. Γιατί ένα αυτοκίνητο μπορεί να έχει κάνει 50.000 χιλιόμετρα και να μην έχει συντηρηθεί ποτέ, και να έχει κάνει 100.000 χιλιόμετρα και να είναι πιο καλό από αυτό με τα 50. Και το είδος καυσίμου επίσης. Άρα, και το θέμα των καυσίμων. Και το είδος καυσίμου. Αλλά όμως υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας. Εάν το αυτοκίνητο που θέλω να πάρω εγώ είναι πενταετίας, που λέτε έτσι, και το αγοράζω όλα καλά και όλα ωραία, και μετά από δύο χρόνια που το έχω στην κατοχή μου, τρακάρω. Ή χρειάζεται κάποιο ανταλλακτικό. Υπάρχουν τα ανταλλακτικά αυτά? Νίκο, εσύ τι λες? Υπάρχουν, εντάξει, περισσότερο υπάρχουν ανταλλακτικά. Και να μην υπάρχουν, όταν τα παραγγείλουν θα τα φέρουν. Ελάχιστα είναι αυτά πλέον που δεν μπορείς να βρεις ανταλλακτικά. Ανταλλακτικά βρίσκεις. Απλώς είναι κάποιες εταιρείες που είναι πιο ευέλικτες, το πούμε έτσι, και τα φέρουν πιο γρήγορα. Κάποιες άλλες το καθυστερούν περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Ένα σημαντικό έγγραφο που πρέπει να ζητάει ο αγοραστής είναι την ιστορία σέρβις του αυτοκινήτου. Το βιβλιαράκι. Το γνωστό βιβλιαράκι, λοιπόν. Το οποίο όμως πρέπει να προσέξει ότι είναι πραγματικά σωστά συμπληρωμένο και δεν είναι παραποιημένο. Και ότι είναι στα σωστά χιλιόμετρα. Α, κύριε Τροχαλίδη, να σας ρωτήσω κάτι. Ορίστε. Νομικού περιεχομένου. Ναι. Αγοράζω από έναν ιδιώτη. Αχα. Ένα αυτοκίνητο, από έναν ιδιώτη. Το παίρνω τα μάξι μια χαρά, μετά από ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μου βγάζει ένα σωρό βλάβες. Εγώ μπορώ να κινηθώ νομικά εναντίον του ιδιώτη? Είναι δύσκολο αυτό. Δύσκολο. Αν βρεις τον ιδιώτη. Γιατί μπορεί και να μην το βρεις ποτέ. Αν το βρεις, ναι. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί δεν έχει καμία ευθύνη. Τι ευθύνη? Τόσο αν έχεις υπογράψει συμβόλαιο. Αυτό είναι που λέμε, ότι με τις εταιρείες που πας υπογράφεις ένα συμβόλαιο πώλησης και σου δίνει μια και γραπτή εγγύηση. Μια εγγύηση. Η οποία λέει ακριβώς τι καλύπτει. Έτσι, γι' αυτό λέω ότι εγγύηση χιλιόμετρων, εγγύηση καλής λειτουργίας, service book,
Ξέρεις που θα πας, ξέρεις ότι είναι μια εταιρεία. Εμείς είμαστε μια 35 χρόνια. Δηλαδή θα κοροϊδέψουμε για να βγάλουμε 100 ευρώ, δεν έχει νόημα. Μπορεί να πληρώνεις 3-4 χιλιάδες ευρώ παραπάνω, ας πούμε, ένα αυτοκίνητο από ένα ιδιώτη. Γιατί αυτές είναι διαφορές. Αυτές είναι διαφορές. Δεν είναι πολύ μεγάλο. Πολλά είναι. Πολλά λέω. Πολλά είναι. Εντάξει, λέω. Είναι το χιλιάρικο είναι η διαφορά. Στο χιλιάρικο είναι η διαφορά. Στο χιλιάρικο δεν είναι τίποτα επομένω στην ουσία. Στην ουσία. For your peace of mind, γιατί για να είσαι ήσυχος, όταν αγοράσεις ένα πράγμα που κάνει 15-16 χιλιάδες. Και τη διαφορά δεν θα τη δεις, γιατί κακά τα ψέματα, κανένα μεταχειρισμένο, δεν είναι σαν τα καινούργια τα μεταχειρισμένα, που το καινούριο, ένα κλειό, λευκό, εξπρεσιόν είναι το ίδιο παντού. Το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο είναι το καθένα ξεχωριστό. Μπορεί να έχει ξεχωριστό εξοπλισμό, μπορεί να έχει ξεχωριστά χιλιόμετρα, έχει ξεχωριστή χρήση, έχει πιθανόν πολλά ξεχωριστά πράγματα. Άρα δεν είναι, είναι παρόμοιο, δεν είναι το ίδιο. Άρα η αξία του. Παίζει. Λόγω και της ακρίβειας που υπάρχει στη χώρα, έτσι, το τελευταίο διάστημα, το μεγάλο διάστημα, αλλά και της οικονομικής κρίσης που είχαμε περάσει και του COVID και όλα αυτά που ζήσαμε. Πάντως αυτό μπορούμε να πούμε, ναι, ότι είναι, αυτή τη στιγμή είναι η αγορά υπέρ του αγοραστή και ειδικά στο καινούριο αυτοκίνητο είμαστε πολύ φθηνότεροι στην Ευρώπη. Συμφωνώ. Σε καινούριο αυτοκίνητο. Σε καινούριο αυτοκίνητο. Ναι. Και κάποιος όμως που δεν θέλει να αγοράσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, γιατί πια, κακά τα ψέματα, πάνω από 25.000, κάτω από 25.000 ευρώ να αγοράσει κάποιος αυτοκίνητο, δεν υπάρχει. Υπάρχει. Εντάξει, είναι ένα πολλά αυτοκίνητο. Υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα. Είχαμε ένα μπροστά μας το πρωί με τον Πάρη και λέγαμε. Καινούριο αυτοκίνητο, λέω. Το καινούριο Dacia Duster. Ξεκινάει, ναι, από τα 19.950 και με 23.000 παίρνει αυτοκινητάρα. Εντάξει. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αξιόπιστα όλα αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα δεν έχει νόημα να μπούμε σε συγκεκριμένες μάρκες. Α, ναι, καλά. Εντάξει. Παλιότερα πόσο το παίρνεις. Οι τιμές έχουν αυξηθεί. Είναι 30% πάνω. Έχεις, ναι, δίκιο. Ναι. Έτσι, αυτό που λες, ότι φτηνό αυτοκίνητο δεν παίρνεις. Άρα η τάση της αγοράς, λόγω όλων αυτών που έχουμε περάσει, ενώ των κρίσεων, είναι στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Η αγορά του μεταχειρισμένου είναι πάρα. Δεν πέφτει ποτέ. Πέφτει, αλλά δεν πέφτει, δεν έχει. Παραμένει σταθερά ψηλά. Το βασικό κίνητρο ποιο είναι για έναν που θέλει να αγοράσει ένα. Ότι δεν μπορεί να πάρει καινούριο. Δεν μπορεί να πάρει. Δεν μπορεί να πάει να πάρει χρηματοδότηση. Δεν μπορεί να πάρει το αντίστοιχο καινούριο. Πάει μας χάρη. Χρειάζεται άμεση, άμεσα μάχη. Προτιμά να ρισκάρει λοιπόν. Εντάξει, το ρίσκο, κοιτάξτε, το ρίσκο είναι χαμηλό ρίσκο. Άμα αγοράσεις σωστά, είναι χαμηλό το ρίσκο. Δηλαδή τώρα το να πάει να πάρεις ένα μεταχειρισμένο 2-3 ετών που θα γλιτώσεις 3-4 ίσως και 5 χιλιάρικα από ένα καινούριο. Από μια επώνυμη εταιρεία, το οποίο ακόμα έχει εργοστασιακές πιθανόν εγγυήσεις. Είναι ελεγμένο, προσεγμένο, έχεις πάρει όλο το service history. Ξέρεις από πού το παίρνεις και θα βρεις αυτόν που το παίρνεις και αύριο, είναι μικρό το ρίσκο. Το βασικό είναι ότι είναι και στην ουσία τιμοπαράδοτα, έτσι, αυτά που ναι, χρειάζεται, ας πούμε, κάποιος να αγοράσει. Το βλέπεις, το παίρνεις. Ο λόγος που ο κόσμος είχε στραφεί στο μεταχειρισμένο την περίοδο του κορονοϊού είναι ότι δεν έβρισκε καινούργια αυτοκίνητα. Εδώ ακόμα και τώρα δεν έχει ομαλοποιηθεί η αγορά σε κάποιες εταιρείες. Κύριε Τροχαλίδη, το γεγονός που αργούν οι παραδόσεις στα καινούργια αυτοκίνητα, σύγχρονες τεχνολογίες κτλ. Αυτό ευνοεί εταιρείες που πουλούν μεταχειρισμένα. Βέβαια. Είναι, βέβαια. Βέβαια, όπως είπε και ο Πάρης, αυτό έχει ομαλοποιηθεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Βέβαια, όχι σε όλες τις εταιρείες. Υπάρχουν ακόμα εταιρείες. Ακούγα μια ιστορία προηγουμένως που σου λέει ακόμα, ενώ ήταν να το πάρω πριν 2 μήνες, θα το πάρω μετά από 6 μήνες. Και το κακό είναι ότι δεν υπάρχει και fixed τιμή. Ναι. Και αυτό είναι κακό. Ο Νίκος ο Σάρτας. Ρωτήστε το Βαγγέλη, το Σαρί, Βαγγέλη, να δεις πόσο καιρό περιμένει να πάρει το αμάξι που έχει παραγγείλει. Το Σαρί. Πριν τις γιορτές ήταν. Αυτό μιλάγαμε τώρα. Τώρα μιλάγαμε έξω. Ναι. Καλά να πάθει. Δεν φταίει η εταιρεία από το αργή, φταίει αυτός που περιμένει. Είναι η κατάσταση τέτοια. Πια όχι. Και προσέχτε, και δεν κλειδώνουν και οι τιμές. Αυτό είναι ο Πάρης. Αυτό είναι ο Πάρης. Δεν μπορείς να έχεις. Ναι, να κλείσεις μια κλειστή τιμή και να πεις όχι. Έχει πάρει τώρα 500 ευρώ, τι μας είπε. 1200 ευρώ. Τι λες τώρα. Για την αγορά που λέμε, το έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, ναι, ότι πόσο έχουν κρατήσει τις τιμές, να το πω, οι premium markets και πόσο έχουν ανέβει οι άλλες markets τις τιμές. Πολύ σωστή παρατήρηση, Νίκο. Πολύ σωστή. Ξεπεράσει. Πολύ σωστή παρατήρηση. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι.
Μάλιστα. Θέλω να ευχαριστήσω πρωτίστως τον Νίκο το Σάλτα. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συνεργασία όλη αυτή που είχαμε εμείς στην τελευταία εκπομπή τη σεζόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και γερός και δυνατός να επιστρέψεις. Έτσι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Μπάρι τον Ποντίκα που στήριξε όλη αυτή την προσπάθεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Και θα ήθελα τον κύριο Τροχαλίδη επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πριν να κλείσουμε, να πούμε κάτι. Βεβαίως. Προσοχή στο δρόμο, ιδιαίτερα ζώνες ασφαλείας και κράνη και ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Να προσέχουμε τα όρια ταχύτητας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Νίκο, όπως είπαμε. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα με αφορμή την είδηση που σας είχαμε μεταφέρει χθες, ότι δηλαδή η σύζυγος του Ζελένσκι αγόρασε μία Ντουκάτι και τελικώς η είδηση αυτή ήταν fake news. Δεν ήταν πραγματική δηλαδή η είδηση. Με αφορμή λοιπόν αυτό το περιστατικό, θέλω να συνομιλήσουμε για το πόσο είναι δυσδιάκριτο ή όχι μία πραγματική είδηση από μία είδηση που είναι fake, ψεύτικη δηλαδή, με τον συνάδελφό μου, τον Βασίλη τον Βασιλόπουλο, τον οποίο τον βλέπουμε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Βασίλης είναι ο διευθυντής των δεδομένων της ΕΡΤ, που σημαίνει ότι ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Λέγαμε χτες λοιπόν, Βασίλη μου, καλώς σου μεσημέρι, ότι βγήκε μία είδηση στο διαδίκτυο ότι η σύζυγος του Ζελένσκι, που γίνεται πόλεμος δηλαδή, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αγόρασε μία πανάκριβη Ντουκάτι. Τελικώς ήταν μία μούφα, να το πω έτσι λαϊκά, η είδηση αυτή. Ήταν fake news. Και θέλω να σε ρωτήσω πόσο συχνά έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα και πώς μπορεί αυτά να γίνονται αντιληπτά από τον αναγνώστη, από αυτόν που διαβάζει στο διαδίκτυο ή ακόμη και από αυτά που διαβάζει είτε σε site, είτε σε εφημερίδες, είτε ακόμα βλέπει και στις τηλεοράσεις. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση, Ευάγγελη. Η αλήθεια είναι ότι έχουν πολλαπλασιαστεί αυτά τα φαινόμενα, κυρίως όταν χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις στις οποίες θεωρείται ότι υποβοηθούν τη μία πλευρά ή περισσότερες σε μία διένεξη, σε μία διαμάχη, πόσο μάλλον σε μία πολεμική σύγκρουση. Από, αν θυμάσαι, τον Κορμοράνο στον Περσικό κόλπο, στην πρώτη Αμερικανική επέμβαση, μέχρι και σήμερα, σε κάθε πόλεμο έχουμε κάποια τέτοια περιστατικά, τα οποία πείθουν εύκολα την κοινή γνώμη παγκοσμίως, προσπαθούν να την κινητοποιήσουν, να ευαισθητοποιηθεί προς τη μία ή την άλλη πλευρά, ώστε να εξηγηθεί και η βιαιότητα της σύγκρουσης ή και τα συμφερόντα τα γεωπολιτικά, τα οποία με τη βία επιδιώκονται από κάποια πλευρά. Εδώ λοιπόν, επειδή η ρωσική προπαγάνδα έχει δώσει τέτοια δείγματα γραφής, έχει στήσει μια ιστοσελίδα στη Γαλλία με τη γνωστή λογική, την οποία πολλοί φίλοι που μας βλέπουν και ακούνε την έχουν συναντήσει και στην Ελλάδα, δηλαδή πάντα υπάρχει ένα ερώτημα, τι σας κρύβουν. Αυτή η γαλλική ιστοσελίδα είχε ένα τέτοιο τίτλο, τι σας κρύβουν. Και δημοσίευσε λοιπόν μία πλαστή απόδειξη, ένα τιμολόγιο πλαστό της εταιρείας που πουλάει τις Μπουγκάτι στο Παρίσι και αυτή η είδηση έκανε το γύρο του κόσμου. Σαφέστατα αναδημοσιεύτηκε από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, έδωσε την αίσθηση ότι η οικονομική βοήθεια των Ευρωπαίων προς την Ουκρανία καταναλώνεται σε τέσσερις τροχούς, πολυτελείς τροχούς, της τάξης των 4-5 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η συζήτηση σαφέστατα θα έπρεπε να αφορά σοβαρότερα μέσα και ζητήματα σε επίπεδο κέντρων αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρομαι όχι στα μέσα ενημέρωσης αλλά στον τρόπο με τον οποίο έχει η ίδια η Ευρώπη δώσει τη δυνατότητα αυτή να υπάρχει δηλαδή το έδαφος ώστε να καλλιεργηθεί μια τέτοια εντύπωση. Εάν είναι τόσο καθαρή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη συζήτηση, είναι πολύ δύσκολο να περνάνε τέτοιες προπαγάνδες ή τέτοια ψεύδη και θεωρίες. Ένας απλός αναγνώστης σε ένα site διαβάζει μια είδηση, Βασίλη μου. Ακόμη εδώ και στην Ελλάδα. Ή διαβάζει μια είδηση σε ξένο site της Ευρώπης ή της Αμερικής. Πώς μπορεί να καταλάβει, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, πώς μπορεί να καταλάβει μία είδηση αν είναι πραγματική, μία είδηση αν είναι σε σωστή βάση, γιατί παίζει και αυτό ρόλο, ή απέχει πολύ από την πραγματικότητα η είδηση που διαβάζει.
Είναι λίγο δύσκολο αυτό. Δηλαδή, μόλις τώρα συζητούσαμε για το περιστατικό το προηγούμενο, το οποίο δεν στόχευε την κυρία Ζελένσκι ή τον σύζυγό της. Mm-hmm. Όσο μανταράκια να τα έχουν κάνει, δεν είναι αυτοί τα θύματα αυτής της ιστορίας. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική της υπέρ της Ουκρανίας. Είναι σαφές αυτό. Άρα, λοιπόν, ένας πολίτης, όταν δεν έχει ακόμα πιο ξεκάθαρα, γιατί αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα τώρα που συζητούσαμε στο περιστατικό, όταν δεν έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει πίσω από αυτή την πληροφορία που βλέπει μπροστά του και τον ξενίζει, τον ενθουσιάζει ή τον τρομάζει, δεν μπορεί να αναγνωρίσει ποιοι είναι οι ηθοποιοί πίσω από αυτό, mm-hmm. ποιοι είναι οι στόχοι πίσω από αυτό, τι ακριβώς επιδιώκεται από την κυκλοφορία μιας τέτοιας πληροφορίας. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να θεωρήσει ότι αυτή η πληροφορία είναι ψευδής. Την ίδια στιγμή, βεβαίως, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι κυκλοφορεί πολύ εύκολα το ψέμα, η εντυπωσιακή είδηση, το clickbait. Το οποίο γίνεται πιο εύκολα πιστευτό στον αναγνώστη, έτσι. Η fake πολύ είδηση, η fake είδηση που μπορεί να διαβάσει κάποιος, γίνεται πιο εύκολα πιστευτή, πιο εύκολα εφπεπτή, έτσι. Και πολλές φορές το υιοθετούμε κιόλας. Μα ξέρεις, έγινε αυτό το πράγμα. Και ξέρεις κάτι, τώρα που το συζητάμε, Βασίλη, θυμάμαι, και όλοι μας τα θυμόμαστε σχεδόν, το τι γινόταν την περίοδο του COVID. Την περίοδο δηλαδή που διαβάζαμε ειδικά στο Facebook και δεξιά και αριστερά διάφορες ειδήσεις, οι οποίες σε ό,τι αφορά το εμβόλιο και την αποτελεσματικότητά του, οι οποίες δεν είχαν καμία απολύτως σχέση, τίποτα έτσι. Επηρέαζαν όμως, θετικά ή αρνητικά, τους συμπολίτες μας. Βέβαια. Και είχαν προκαλέσει και πόλωση και συγκρούσεις και βέβαια. Μια κατάσταση πραγματικά περίγραφη λοιπόν, χρονογραμμή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ένα fake news είναι πολύ πιο δυνατό από μια πραγματική είδηση, έτσι. Ασφαλώς. Είναι πολύ πιο δυνατό και είναι και λίγο πιο άμεσο από το να διαβάσει κάποιος μια πληροφορία χρηστική. Η χρηστική πληροφορία δεν σου κάνει εντύπωση, θα τη διαβάσεις, μπορεί να τη συγκρατήσεις μέχρι εκεί. Όμως, κάτι το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό, θα το συζητήσεις με φίλους σου και έτσι σιγά σιγά, χωρίς να κινείται μέσα στο ψηφιακό οικοσύστημα, θα πάρει διαστάσεις στην κοινωνική συζήτηση. Έτσι. Βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να πω ένα περιστατικό πρόσφατο. Κατά τη γνώμη σου... Το πληροφορήθηκα. Ναι, ναι, συγγνώμη, σε διάκοψα, Βασίλη μου. Το πληροφορήθηκα από συνάδελφο, από την κυκλοφορία κάποιας ψευδούς είδησης, υπερβολικής κατά βάση και μάλιστα ετεροχρονισμένης. Δηλαδή ήταν παλαιά είδηση, η οποία επανακυκλοφόρησε με νέες διαστάσεις ή με νέα διάθεση να καλλιεργήσει εντυπώσεις. Το δημοσίευσε ένα μεγάλο site ελληνικό, το πήραν και οι υπόλοιποι και άρχισε λοιπόν να κάνει το γύρο του διαδικτύου σαν νέα είδηση και μάλιστα με τις συγκεκριμένες διαστάσεις που είχε δώσει ο τελευταίος συντάκτης, ο τελευταίος επιμελητής μάλλον του κειμένου. Το αποτέλεσμα ήταν ότι όταν πήραν χαμπάρι όλοι τους, όλος ο κύκλος των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων που το διαχειρίστηκαν ότι αυτό είναι ψευδές, δεν το πήραξε κανένας για να το κατεβάσει από εκεί που ήταν, γιατί είχε συγκεντρώσει αρκετά κλικς. Και επειδή είχε συγκεντρώσει λοιπόν visibility, θέαση και αυτό συνδεόταν με την εμπορική ικανότητα του μέσου να προσελκύσει διαφήμιση στη συγκεκριμένη σελίδα, δεν κατέβηκε ποτέ. Δεν βαριέσαι, άστο συγκεκριμένη σελίδα. Να το διαβάζει. Δεν βαριέσαι, άστο, παίρνει διαφήμιση. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο απλά πρέπει να σταματήσει. Απλά πλήττει και εμάς τους δημοσιογράφους, έτσι. Πλήττει αφάνταστα μια τέτοια πράξη. Ενημέρωσης, η αξιοπιστία τους. Βέβαια. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίζουν σαν το πολυτιμότερο νόμισμα που υπάρχει. Τα social media συμβάλλουν ή δεν συμβάλλουν, κατά τη γνώμη σου, Βασίλη μου, σε μια τέτοια τακτική, ας το πούμε, σε μια τέτοια διάδοση των fake news? Ναι, τα social media νομίζω ότι είναι ο δρόμος από τον οποίο κινούνται με ταχύτητα αυτές οι πληροφορίες. Οι ψευδείς πληροφορίες και οι θεωρίες συνωμοσίας είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, δηλαδή του ψεύδους. Και επειδή βγάζουμε εκεί αρκετή ντοπαμίνη, αρκετή ενέργεια και διάθεση να μιλήσουμε, να συνδεθούμε, να βρούμε ανθρώπους που συμφωνούν μαζί μας, να τσακωθούμε με αυτούς που διαφωνούν μαζί μας, όλη αυτή η εξωστρέφεια μάλλον δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα σε όλους τους ανθρώπους. Mm-hmm. Πολύ μεγαλύτερο δηλαδή από αυτό που θα δημιουργούσε μια κοινωνική παρέα στην οποία θα συζητούσες σε ένα καφενείο ή σε μια πλατεία
ένα ζήτημα με κάποιους ανθρώπους που είχες συναντήσει, είναι λίγο πιο έντονο, λίγο πιο ακραίο και έτσι πολλαπλασιάζει και το αποτέλεσμα που επιδιώκει, εν πάση περιπτώσει, αυτός που το διακινεί. Mm-hmm. Πολλαπλασιάζει τις εντυπώσεις. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Βασίλη, αυτό γίνεται, έχω την αίσθηση, μάλλον δεν είναι αίσθηση, είναι και βεβαιότητα, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες, σε πολιτικό επίπεδο, όταν, παράδειγμα, τα λεγόμενα τρολ του διαδικτύου χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα σε προεκλογικές περιόδους, αλλά και όχι μόνο, και σε περιόδους λιγότερο προεκλογικής έντασης, για να πλήξουν ακόμη και στελέχη του ίδιου κόμματος. Έτσι έχουν γίνει καταγγελίες. Στην πολιτική είναι αγαπημένη ενασχόληση αυτό. Θα έλεγα ότι από τότε που το κάναμε εμείς, όταν κάναμε πολιτικό ρεπορτάζ δυο μας τα νιάτα μας, που μαθαίναμε μία πληροφορία και τη συζητούσαμε μεταξύ μας και μέσω τηλεφώνου τη διασταυρώναμε, υποτίθεται, με κάποιους άλλους. Άρα, αν δεν είχε την οριμότητα κάποιος να κατανοήσει ότι του κάνουμε ερώτηση αν ισχύει κάτι, θα μπορούσε να το εκλάβει ως πραγματικότητα, να το διακινήσει ως τέτοιο, να δημοσιευτεί. Τα έχουμε δει αυτά, τα έχουμε ζήσει. Πολλές φορές. Να ρωτάς κάτι κάποιον για να το απονευρώσεις ή για να το διαψεύσεις, αυτός να θεωρεί ότι του δώσες πληροφορία, να το δημοσιοποιεί και μετά τρεχαγύρευε για να αποδείξεις ότι η αλήθεια μας έχει αφήσει και τα καλά. Μάλιστα. Ακριβώς. Άρα, επομένως, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο τι να διαβάζουμε, έτσι. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, με αφορμή όλα αυτά τώρα, στην Ελλάδα, πιστεύεις εσύ, επειδή τα παρακολουθείς, γι' αυτό και σε ρωτάω, έχουμε μεγάλη έκταση των fake news, δηλαδή διάδοση fake news συγκριτικά με άλλες χώρες Ευρώπης ή και της Αμερικής? Ναι. Θα έλεγα ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα άλλο φαινόμενο. Έχουμε ένα διασκεδαστικό περιεχόμενο το οποίο δεν πατάει στην αλήθεια πουθενά. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε γοργόνα στην Κρήτη, δείτε το πριν το κατεβάσουν. Μάλιστα. Αυτό είναι εντάξει, κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να διασκεδάσει με αυτό το περιεχόμενο. Από την άλλη, παρατηρείται ότι υπάρχει μια διάθεση αλλαγής της πολικότητας, δηλαδή το θετικό να γίνει αρνητικό, να μην αφαιθεί κάτι ουδέτερο και απονευρωμένο έτσι απείραχτο, προκειμένου να πάρουμε τις εντυπώσεις και το κλικ του, του χρήστη που βρίσκεται στο διαδίκτυο. Σίγουρα πειράζουν πιο πολύ ορισμένοι δημοσιογράφοι και μέσα ενημέρωση στο πολιτικό περιεχόμενο, προκειμένου να του δώσουν εκείνες τις διαστάσεις που θα ήθελα. Μια όθηση. Άρα έχουμε μάλλον αυτό που αποκαλούμε δημοσιογραφικά κέντημα παρά χοντρά ψέματα. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεις κάτι, ξέρεις, η μισή αλήθεια, λέει ο λαός, είναι ψέμα. Mm-hmm. Αν δεν το αποδέχεσαι ότι είναι ψέμα και λες, εντάξει, 500 γραμμάρια αλήθεια μου φτάνει, άστο, τότε ψωνίζεις κρέας, δεν ψωνίζεις αλήθεια. Fake news, εκτός από είδηση, αν μπορούμε το πούμε, να το διαχωρίσουμε σε κάτι που διαβάζουμε και δεν είναι αληθές εννοώ, μπορεί να υπάρξει και σε επίπεδο φωτογραφίας, για παράδειγμα στο διαδίκτυο κυρίως, έτσι? Ναι, η φωτογραφία και το βίντεο είναι τα αγαπημένα θέματα και είναι πολύ ωραία η καλλιτεχνική τους πλευρά. Mm-hmm. Δηλαδή με τα τεχνολογικά εργαλεία που υπάρχουν και ειδικά με την τεχνητή νοημοσύνη γίνεται πραγματικά καταπληκτική δουλειά από όσους θέλουν να ξεγελάσουν τους χρήστες του διαδικτύου. Κυρίως τώρα τελευταία με τα βίντεο, ξέρεις, η τεχνητή νοημοσύνη έχει δημιουργήσει ένα απίστευτο περιβάλλον. Φοβερό. Θα είναι πολύ δύσκολο σε λίγο καιρό να ξεχωρίσουμε αν είναι όντως ψεύτικο ή αν είναι τεχνητό κάτι. Mm-hmm. Αλλά είναι και το περιβάλλον στο οποίο η γραφιστική έχει αποθεωθεί, έχει απογειωθεί. Στο κομμάτι των κειμενικό, δηλαδή στην πληροφορία που εμφανίζεται με τη μορφή κειμένου ή σύντομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με λίγα λόγια ή σε μακροσκελή κείμενα στο διαδίκτυο, σε ιστοσελίδες, βλέπουμε ότι λιγοστεύει αυτό το περιεχόμενο το οποίο θα μπορούσε να γράψει κάποιο καλό χέρι. Σίγουρα θα βρεις κάποια νοησία γραμμένη, κάποια ανορθόγραφα σημεία, πιθανότατα προέρχονται από μεταφράσεις, από ξένα, αλλά συνολικά μιλώντας, για να μαζέψω το μυαλό μου,
Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι αυτή η ιστορία με τα fake news έχει θέμα, δημιουργεί τεράστιο θέμα στην ευρωπαϊκή άμυνα. Mm-hmm. Όταν οι κοινωνίες θεωρούν ότι δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα στους νέους ανθρώπους και αρχίζουν να αποδομούνται ή να αμφισβητούνται συγκεκριμένες, όπως και να το κάνεις, μαθηματικά αποδεδειγμένες, ιστορικά αποδεδειγμένες αλήθειες, για να τις αμφισβητήσουμε στη λογική μιας μόδας του διαδικτύου, όχι να αμφισβητήσουμε την ειρήνη ή τον πόλεμο, να αμφισβητήσουμε το άσπρο ή το μαύρο, αν είναι καλή η μία πλευρά ή καλή η άλλη, θα το έχεις παρατηρήσει, είναι αυτή η woke agenda που λέμε, η οποία και η μία της πλευρά και η άλλη της πλευρά ουσιαστικά οδηγούνται στα άκρα. Διευκολύνονται δηλαδή οποιοδήποτε μηχανισμοί θέλουν να υπονομεύσουν μια κοινωνική συνοχή, μια κοινωνία ολόκληρη, μια πολιτεία, μια χώρα, μια οικονομία και διευκολύνονται πάρα πολύ με την ανοχή όλων. Νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να προσέξουμε παραπάνω ως σύγχρονη κοινωνία και ειδικά στην Ευρώπη, λίγο παραπάνω τι λέμε, τι κάνουμε και τι πιστεύουμε. Μάλιστα. Βασίλη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όσα μας είπες. Πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα αυτά που διαβάζουμε για να ξέρουμε. Δεν είμαι διευθυντής βεβαίως, είμαι ο προϊστάμενος του τμήματος. Καλό μελέτα και έρχεται. Μην έχουμε τίποτα προβλήματα. Σου δώσαμε προαγωγή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, Βασίλη μου. Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι να έχεις. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα σε μια ωραία είδηση. Μια δράση που έκανε η ΔΕΗ. Μία δράση που υλοποιήθηκε στο ημίχρονο του προχθεσινού αγώνα της εθνικής μας και είναι μοναδική και είναι και εξίσου πολύ σημαντική. Οι θεατές λοιπόν είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα μοναδικό act, ένα inclusive dance σε χορογραφία του Κωνσταντίνου Ρίγου, δηλαδή μια πραγματική γιορτή υπέρ της ισότητας και της συμπερίληψης. Αθλητές και χορευτές με αναπηρία και μη χόρεψαν για τη χαρά του αθλητισμού και της ζωής μαζί με τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή Νίκο Γκάλι. Βλέπετε και τις εικόνες μας αυτές. Μαζί με τον κύριο Νίκο Γκάλι, η ηθοποιός Λοξάνδρα Λούκας, πρώτη γυναίκα με σύνδρομο Down που έπαιξε στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, η διεθνούς φήμης μεσόφωνος Λένια Ζαφυροπούλου, αλλά και ο διεθνώς αναγνωρισμένος τενόρος Δημήτρης Πακτσόγλου, ένωσαν τις δυνάμεις τους με την ομάδα Φαινόμενο εν δυνάμει και έστειλαν το δικό τους μήνυμα για τη συμπερίληψη αλλά και την ισότητα. Μια πολύ σημαντική ενέργεια πραγματικά από τη ΔΕΗ που έμπρακτα στηρίζει τη συμπερίληψη και την ισότητα. Εικόνες από τον προχθεσινό αυτόν αγώνα με την σημαντική δράση αυτή. Πάμε να δούμε λίγο. Θεός, Θεός ο Νίκος Γκάλης, συγχαρητήρια στη ΔΕΗ σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή που έδωσε την ευκαιρία και στους φιλάθλους που ήταν στο γήπεδο στον προχθεσινό αγώνα της Εθνικής. Πάντα τέτοιες δράσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και είναι και ευπρόσδεκτες.
Κυρίες και κύριοι, συχνά πυκνά μέσα από την εκπομπή αυτή πηγαίνουμε σε πρωτεύουσες νομών, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, για να βλέπουμε τα ζητήματα που σχετίζονται με τον τουρισμό, με τα θέματα που αφορούν και τις περιοχές αυτές. Και συνήθως πηγαίναμε, όπως σας είπα, σε πρωτεύουσες νομών. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα πάμε όχι σε πρωτεύουσα νομού, αλλά σε ένα χωριό μιας περιοχής, ενός νησιού. Θα πάμε στην Ερεσό, σε ένα χωριό της Μυτιλίνης, της Λέσβου, δυτικά, είναι δυτικά του νησιού, ένα παραδοσιακό χωριό για το οποίο θέλουμε να μιλήσουμε, να δούμε τις προοπτικές ανάπτυξης, αλλά και, και το πώς κινείται ο τουρισμός. Θα συναντήσουμε έναν νέο άνθρωπο, τον Νίκο τον Καρίδη, τον βλέπουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρίδη, γιατί πραγματικά το να παραμένουν άνθρωποι νέοι σαν και εσάς σε ένα χωριό και όχι στην πρωτεύουσα ενός νησιού είναι πολύ σημαντικό, γιατί του δίνετε και με την δική σας συμμετοχή αλλά και με τα δικά σας πεπραγμένα στήριξη, και όχι μόνο στην περιοχή σας αλλά και στους συντοπίτες σας. Και επειδή είστε νέος άνθρωπος, είστε και συγγραφέας, μάλιστα έχετε γράψει και ένα βιβλίο για την περιοχή σας, θέλω να μου πείτε καταρχάς πώς κινείται τουριστικά η περιοχή, πώς κινείται η Ερεσός, σε τι συνθήκες είναι και ποιες είναι οι προοπτικές για το καλοκαίρι αυτές. Καλησπέρα σας, κύριε Γιακουμή. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ και εγώ την εκπομπή σας και όλους τους τηλεθεατές σας εδώ στην Ερεσό. Η Ερεσός είναι ένα από τα πιο τουριστικά, αν όχι το πιο τουριστικό μέρος του νησιού μας. Μαζεύει καθημερινά τουρίστες, επισκέπτες από όλο το νησί και από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Αυτή την περίοδο, τώρα είμαστε στην αρχή προς τα μέσα της τουριστικής περίοδου. Έχουμε κίνηση μεγάλη, τα μαγαζιά είναι έτοιμα, υποδέχονται καθημερινά τους επισκέπτες μας. Είμαστε στη high season που λέμε τώρα. Πόσος κόσμος και υποδέχονται τους τουρίστες. Πόσος κόσμος τώρα βρίσκεται στην περιοχή σας, κύριε Καρίδη? Εκτός από τους μόνιμους κατοίκους που υπάρχουν στην Ερεσό. Πώς είναι κυρίως το χειμώνα? Το χειμώνα είναι 1.500. Α, είναι μεγάλο. Ναι, είναι μεγάλο. Είναι αρκετός αριθμός ανθρώπων. Παλοχώρη, ναι. Mm-hmm. Και το καλοκαίρι πόσο φτάνει ο πληθυσμός στην περιοχή? Το καλοκαίρι μπορεί να πάει και 3.000. Έρχονται οι απόδημοι, οι ερεσότες, οι ντόπιοι, έρχονται επισκέπτες καθημερινά. Τα καταλήμματα γεμίζουν, τα παραδοσιακά έτσι, τα φερνάκια, τα εστιατόρια που βρίσκονται πάνω στη θάλασσα, πάνω στην παραλία, γεμίζουν καθημερινά, υποδέχονται τους επισκέπτες. Και είναι ένα χάραμα οφθαλμών, είναι η παραλία μας 3 χιλιόμετρα περίπου, καθημερινά εναλλάσσονται οι παραθεριστές. Γίνεται ένας οργασμός επισκεπτών τώρα το καλοκαίρι. Δεν μου λέτε κάτι, υποδομή υπάρχει? Παρακαλώ. Στην περιοχή να φιλοξενήσει και ξένους τουρίστες αλλά και τους ντόπιους που έρχονται να παραθερήσουν το καλοκαίρι? Βεβαίως, υπάρχουν υποδομές οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί, έχουν ανακαινιστεί, έχουν φύγει από το παλιό το στυλ αυτό το σουηδικό και το κλασικό αυτό που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα υπάρχει μοντέρνος τουρισμός, υπάρχει εξέλιξη. Τα ξενοδοχεία ανακαινίζονται, προοδεύουν και υποδέχονται καθημερινά όλο και περισσότερους τουρίστες. Εσείς, κύριε Καρίδη, είστε νέος άνθρωπος. Δεν ξέρω αν μένετε και όλες τις μέρες το χειμώνα στο νησί. Ωστόσο, όμως, για έναν άνθρωπο νέο, το χειμώνα, τι έχει να κάνει στην Ερεσό, τι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος προκειμένου να ζήσει εκεί πέρα? Ποια είναι δηλαδή οι συνθήκες? Κοιτάξτε να δείτε, η Ερεσός, η οποία βρίσκεται μακριά από τα κέντρα αποφάσεων και τα κέντρα εξελίξεων, όπως είναι η Μυτιλίνη, η πρωτεύουσα του άλλου Δήμου, και η Καλονή, η πρωτεύουσα του δικού μας Δήμου Δυτικής Λέσβου, είναι λίγο απομακρυσμένη. Mm-hmm. Για ένα νέο άνθρωπο είναι λίγο δύσκολο, αν δεν μπορείς να προσαρμοστεί κάπως, να ζήσει το χειμώνα, γιατί προσπαθούμε όσο το δυνατό περισσότερο, δηλαδή να πιέσουμε λίγο εμείς οι νέοι να ανοίξουν θέσεις εργασίας, να υπάρξουν προοπτικές προς το Δήμο και προς όλα τα πολιτικές θέσεις, όπως το πούμε. Εσείς, κύριε Καρίδη, από ό,τι καταλαβαίνω, είστε ενεργός πολίτης της περιοχής εκεί. είστε και συγγραφέας, έτσι. Οπότε μεταφέρετε και μια άλλη οπτική που χρειάζεται να υπάρχει σε μια περιοχή, καλλιτεχνική, πολιτιστική υποδομή και όλα αυτά, γιατί
Ξέρετε, καμιά φορά ανάπτυξη σε μια τουριστική περιοχή δεν είναι μόνο το πόσο ξενοδοχεία μπορεί να έχει, το πόσο καλά σερβίρουν στα καφέ ή στα εστιατόρια, αλλά ανάπτυξη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι και τα ζητήματα που σχετίζονται με τον πολιτισμό, με την παράδοση μιας περιοχής και η Ερεσός. Εκεί είναι και η Σαφώ, έτσι, η γενέτρια έλκει την καταγωγή της Σαφώ από εκεί. Άρα λοιπόν έχει μια λαϊκή παράδοση και μια ιστορία. Κοιτάξτε να δείτε, η Ερεσός είναι ένα μέρος το οποίο έχει μακραίωνη ιστορία, συνεχόμενη στη παράδοση και ιστορία. Τα αρχαία χρόνια, όχι μόνο η Σαφώ η οποία αναφέρεται, ήταν ο Φανίας, ο πρότυπος Θεόφραστος. Επίσης, στην Ερεσό έχει πραγματοποιήθηκε το πρώτο κατόρθωμα της Ελληνικής Επανάστασης, ναυτικό κατόρθωμα το 1821, κατά το οποίο ο Μπουρλοκέρης Δημήτριος Παπανικολής μαζί με τον Καραβόγιανο, τον Ιωάννη Θεοφιλόπουλο, ανακοίνωσαν την τουρκική φρεγάτα μπροστά στην παραλία της Ερεσού, 29 Μαΐου του 1821. Γίνεται ακόμα αυτή η αναπαράσταση του γεγονότος? Κάποιες χρονιές γίνεται, βέβαια δεν γίνεται τώρα πλέον κάθε χρόνο. Mm-hmm. Τελευταία φορά που έγινε ήταν όταν γιορτάσαμε τα 200 χρόνια το 2021. Μάλιστα. Ναι, και έγινε λαμπή γιορτή. Mm-hmm. Παράλληλα, επίσης στην Ερεσό επίσης, μάλιστα, αξίζει να το αναφέρουμε και αυτό, πέρασε ένας από τους μεγαλύτερους πατέρες της Εκκλησίας, ο Άγιος Ανδρέας, mm-hmm, το οποίο ο τάφος βρίσκεται ακριβώς στην παραλία της Ερεσού, λίγο πιο πέρα. Μάλιστα. Και μάλιστα γιόρτασε χθες και γιορτάσαμε χθες τη μνήμη του. Είναι ο πολιούχος της περιοχής. Ο πολιούχος της Ερεσού είναι, ναι. Μάλιστα. Και έχει θρησκευτικό τουρισμό. Μάλιστα, έχει και θρησκευτικό τουρισμό επομένως. Τώρα με τους καινούριους δρόμους εκεί, γιατί τις προάλλες εγγενίασε και ο κύριος Μητσοτάκης τον καινούριο δρόμο που πάει από τη Μυτιλίνη μέχρι το Σίγρι, που είχαμε ακριβώς εδώ και θέμα, που το είχαμε συζητήσει. Φαντάζομαι η πρόσβαση θα είναι καλύτερη και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Υπάρχουν περισσότερες διόδοι τώρα για καλύτερη έτσι, επισκεψιμότητα στον τόπο και μας συνδέει και καλύτερα με το λιμάνι του Σιγρίου, το οποίο πρόσφατα έτσι κατασκευάστηκε και είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους επισκέπτες. Βέβαια, έχουμε μονάχα ένα πλοίο τη βδομάδα, μόνο καλοκαιρινούς μήνες, το Σάββατο το βράδυ, έτσι όπως ξέρουμε. Και είναι κοινό αίτημα όλων των κατοίκων της Δυτικής Θέσβου και όχι μόνο, να υπάρξει το συντομότερο δυνατό έτσι και με περισσότερες γραμμές που να συνδέονται με όλη την Ελλάδα. Είναι εφικτό αυτό, κύριε Καρύδη? Είναι εφικτό να γίνει? Πιστεύουμε ότι με τις κατάλληλες πιέσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία και αρμόδιες φορείς μπορεί να γίνει, ναι. Μάλιστα. Επίσης, ένα άλλο αίτημα της Ερεσού, το οποίο πρέπει να ακουστεί, είναι η μη καταπάτηση της παραλίας μας, η οποία σε 2-3 χιλιόμετρα παραλία πρέπει να παραμείνει παρθένα και τα τελευταία χρόνια υπάρχουν προσπάθειες καταπάτησής της. Μάλιστα. Δεν το θέλουμε αυτό, δεν το θέλει κανείς. Και θέλουμε να παραμείνει ο τόπος έτσι αγνός, όπως τον γνωρίσαμε και εμείς από τα παιδικά μας χρόνια. Έτσι θέλουμε να τον παραδώσουμε και στις επόμενες γενιές. Μάλιστα. Κύριε Καρύδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ερεσός, μια λαχτάρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τώρα τα νέα για τον καιρό. Να δούμε τι καιρό θα έχει την εβδομάδα που έρχεται. Διότι αντιλαμβανόμαστε όλοι, χθες είχαμε και τις μπόρες και όλα αυτά. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Νίκο Καντερέ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τον κύριο Καντερέ, να τον ακούσουμε μάλλον, γιατί θα συνδεθούμε τηλεφωνικά μαζί του, να δούμε τα νέα για τον καιρό της επόμενης εβδομάδας, τις επόμενες μέρες. Γιατί είχαμε χτες αυτή την αναμπουμπούλα την καιρική, να το πω έτσι κύριε Καντερέ, τα είχατε πει εσείς με τις καταιγίδες και με όλα αυτά τα φαινόμενα που υπήρξαν. Πάμε να δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται η νέα εβδομάδα που έρχεται. Και καλό μεσημέρι το Σαββατοκύριακο, να μην ξεχάσουμε, που είναι από αύριο. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους τηλεθεατές. Να αναφερθούμε στα τρία πιο σημαντικά από την περασμένη Παρασκευή. Το πρώτο ήταν την περασμένη Παρασκευή που είχαμε επισημάνει για τις καταιγίδες ακόμη και την Καλλιεργή. Mm-hmm. Και δυστυχώς είχαμε το ατύχημα με την κοπέλα από την κεραλοφυξία. Είναι γεγονό το οποίο σημαίνω και κάποια στιγμή κάποτε πρέπει λοιπόν να λαμβάνονται υπόψη ότι σε τέτοιες περιπτώσεις που έχουν κάνει μέσα στη θάλασσα θα πρέπει να βγαίνουν έγκαιρα, γιατί δεν πρέπει να αποτελούμε το υψηλότερο σημείο της περιοχής, όπως και τόσα άλλα μέτρα που πρέπει να υπάρχουν.
Μετά το Σαββατοκύριακο μεσολάβησαν οι Συρίοι Βορειάδες, το Μελτέμι, που συνοδεύτηκε με πυρκαγιές και ήρθαμε την χθεσινή μεταβολή του καιρού, την οποία χαρακτήριζα μικρομεσαία καλοκαιρινή μεταβολή του καιρού. Γιατί και τα φαινόμενα αυτά που έδωσε, θα έλεγα και πολλά έδωσε. Μόνο σε δύο περιοχές του ελληνικού χώρου, εδώ στον Άγιο Στέφανο και πάνω στην Μακεδονία, έδωσε πάνω από 50 χιλιοστά. Άλλες 4-5 περιοχές ήταν με 30 χιλιοστά και από και κάτω λιγότερες εκδοχές. Στην Αθήνα, είπαμε για τον Άγιο Στέφανο, ήταν 51 χιλιοστά, τα Σπάτα 34. Στην Φιλαδέλφια δεν έβρεπε καθόλου, στο Ελληνικό δεν έβρεπε καθόλου, στην Ελευσίνα 2 χιλιοστά. Γενικά δηλαδή δεν είχε πάρα πολλές βροχές εκτός από μικρές εξαιρέσεις. Είναι όμως ένα φαινόμενο το οποίο συνηθίζεται στη διάρκεια του καλοκαιριού, πέρσι η μεταβολή. Είχε βέβαια και κεραυνούς που προκάλεσαν και κάποιες πυρκαγιές που πάντα βέβαια γίνονται. Πέρασε λοιπόν αυτή η διαταραχή και πάμε πλέον όπως βλέπουμε στο χάρτη επιφανείας που θα δούμε τώρα. Ότι αναπτύσσεται πλέον σε ένα πεδίο υψηλών πιέσεων στα Βαλκάνια με το θερμικό χαμηλό στην Ανατολική Μεσόγειο, που θα δώσει το Μελτέμι που να έχει ένταση στρέο 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, ενώ αντίστοιχα στο Ιόνιο η ένταση των ανέμων των βορειάτων θα είναι 3-4 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες στα κανονικά θα έλεγα επίπεδα να βγάλει στην Βόρεια Ελλάδα του 33-34 βαθμού, όπω είναι στη Θεσσαλονίκη μέχρι 33 βαθμού, στην υπόλοιπη χώρα του 35 και 36. Και στην Αθήνα αύριο 22 με 35 βαθμούς. Ενώ στην Κρήτη, στα Δεκάνησα, γιατί πάει εκεί με τους βορειάδες, η θερμοκρασία θα είναι πιο χαμηλές, γύρω στους 2 με 33 βαθμούς. Ηλιοφάνεια βέβαια, με λίγες τοπικές συνεφίες στα κεντρικά γεωγόρια, περιοδικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανάλογες καιρικές συνθήκες και για την Κυριακή, με περισσότερη ηλιοφάνεια. Με μικρή άνοδο θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα, όχι όμως κάτι ιδιαίτερο, και με καλοτάξιδες θάλασσες. Και θα έλεγα μετά Δευτέρα και Τρίτη ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία και κυρίως η Δυτική και στην Βόρεια Ελλάδα να φτάσει τους 37 ίσως και σε λίγες περιοχές στους 38 βαθμούς. Α, θα ανέβει και για τα καλά. Θα ανέβει από τις θερμοκρασίες. Και έτσι δηλαδή η νέα εβδομάδα να έχει, θα τις χαρακτηρίζεται κάποιες ζέστες, να τις χαρακτηρίζεται κάψωνα, γιατί δεν είναι σε επίπεδα 39 και 40 βαθμών, αλλά θα έχει όμως ζέστες, επομένως τις κύριε Καντερέ, θέλω να δούμε και λίγο τα στατιστικά κλιματολογικά πριν σας ευχαριστήσω για τον μήνα Ιούλιο δηλαδή, για να δούμε πώς κινήθηκε ο μήνας αυτός και αν ήταν και πώς θα κινηθεί μάλλον ο μήνας αυτός για να ξέρουμε τι γίνεται. Ήρθε και η ώρα να πούμε λοιπόν για τα κλιματολογικά στοιχεία του μηνός Ιουλίου για τα οποία έχουμε να επισημάνουμε ότι γενικά η μέση η μέση μηνιαία θερμοκρασία του 24ωρου θα κινηθεί γύρω στο 30 βαθμούς Κελσίου, μας λέτε εδώ σήμερα με τα στοιχεία σας. Ναι. Τώρα, επιπλέον, έχουμε την μέση μεγίστη, η οποία φτάνει με τα μέσα όρο στους 36 βαθμούς, ενώ η απολύτως μεγίστη ήταν 41 βαθμούς που είχαμε και 41 βαθμούς και πέρυσι. Η ελαχίστη κατά μέσο όρο είναι γύρω στους 22 βαθμούς. Ναι, και η απολύτως ελάχιστη είναι γύρω στους 21 βαθμούς. Μάλιστα. Η σχετική υγρασία είναι γύρω στους 41%. Η ύψη βροχής ελάχιστο βέβαια μόνο 4 χιλιοστά και το πολύ να βρέξει 2 ημέρες. Και η ηλιοφάνεια γύρω στους 375 ημέρες. Είναι ένας καλοκαιρινός μήνας. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έδειξε άγριες διαθέσεις ό,τι αφορά τους κάψωνες. Έχουμε όμως μπροστά μας αρκετές ημέρες ακόμη. Γιατί πάντα ο κατεξοχήν θερμός μήνας είναι ο Ιούλιος και πάντα συνοδεύεται και με υψηλές θερμοκρασίες. Προς το παρόν κρατάει κάποια άμυνα, δεν μας δίνει ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό όμως θα το παρακολουθήσουμε. Μάλιστα. Κύριε Καντερέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για όλη αυτή τη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα μέσα από την εκπομπή μας. Και θα ήθελα να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι να έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μην φύγετε. Κυρίες και κύριοι, βλέπετε εδώ είμαστε μια όμορφη και μεγάλη παρέα, μια φιλόξενη παρέα. Μια παρέα η οποία όλο αυτό το διάστημα ήμασταν δίπλα σας για 2 ώρες καθημερινά
και σας κρατήσαμε συντροφιά και σας ενημερώσαμε για όλα όσα συμβαίνουν, για όλα όσα συμβαίνουν καθημερινά στην ελληνική επικαιρότητα και όχι μόνο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω προσωπικά για όλα τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας. Ήμασταν μια όμορφη παρέα όλο αυτό το διάστημα και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω ξεχωριστά τους συναδέλφους μας. Και τον Νίκο τον Ιχολύπτη, αλλά και τον Νίκο τον Ντόρβα. Και ο Νίκος ο Ντορβάς, τον Τρίγκας, βέβαια. Και το Χριστινάκι μας, εδώ στο μακιγιάζ, υπέροχη κοπέλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα μου. Βεβαίως, ο συνονόματός μου, ο Βαγγέλης ο Σαρής. Με δύο Βαγγέλιδες εδώ. Είναι επιτυχία. Να μην πάει είναι καλά, επιτυχία. Πράγμα, έτσι. Και εγώ χαίρομαι πολύ. Η σκηνοθέτης μας. Γίναμε και πάλι ομόσταυλοι μετά από πολλά χρόνια. Και περάσαμε όντως όμορφα. Η Κατερίνα η Μαντέλη, η σκηνοθέτης μας, σκηνοθετούσε την εικόνα αυτή που βλέπατε εσείς κυρίες και κύριοι. Και βέβαια εδώ η κοπέλα είναι νέα δημοσιογράφος. Της αρέσει πάρα πολύ το επάγγελμα, σας αρέσει, Μου αρέσει πάρα πολύ. Μάλιστα, η Εύη Νικολάου. Και βεβαίως αυτόν που είχα στα αυτή μου συνέχεια, ο Γιώργος Οκογιάννης, ο οποίος καθοδηγούσε όλη αυτή την εκπομπή και το περιεχόμενο αυτής της εκπομπής είναι εξ ολοκλήρου δικό του. Θέλω να ευχαριστήσω. Έχει αντιληφθεί τι παριστάνουμε εμείς οι δύο τώρα. Ναι, μια άλλη εποχή. Την Αλατιέρα εδώ. Την Αλατιέρα. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την διοίκηση του σταθμού, γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ φιλόξενη. Πραγματικά δεν μας είπε το παραμικρό όλο αυτό το διάστημα που είμαστε εδώ. Καμία παρέμβαση, να το πούμε έτσι. Είναι ένα ελεύθερο κανάλι και πραγματικά είχα την τιμή και την ευχαρίστηση να εργαστώ με τους ανθρώπους αυτούς και τους ευχαριστώ ιδιαιτέρως ξεχωριστά. Βεβαίως, να μην ξεχάσω τον παραγωγό μας, τον Στέλιο, τον Γαλιανιώτη, έτσι, ο οποίος ό,τι ζητούσαμε ήταν εδώ απίκο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και όλοι μας για άλλη μια φορά που ήσασταν κοντά μας. Τα παιδιά στο μοντάζ, βέβαια, έχετε δίκιο. Βέβαια, δεν ξεχνάμε κανένα. Οι κοπέλες που σήκωναν το τηλέφωνο στις παρατηρήσεις που είπαμε και στα σχόλιά σας. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Και βεβαίως θέλω να κλείσουμε αυτή την όμορφη ενότητα που είχαμε όλους αυτούς τους μήνες με ένα τραγούδι. Με ένα κλιπάκι που έχει τίτλο το τραγούδι «Είπα να ξεχάσω» σε στίχους του Νικόλα Μπενόπουλου με τον γνωστό πολύ καλό ερμηνευτή, τον Γιάννη Σαβιδάκη. Καλό καλοκαίρι να έχετε όλες και όλες φίλες και φίλοι. Και να μην ξεχνάμε. Βέβαια. Πάμε. Τραγούδι!